Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μερίδα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και καλώ τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κύριο Τάκη Αλεξόπουλο, να ανέβει στο βήμα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή επιστημονική μερίδα. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους σημερινούς ομιλητές, οι οποίοι δέχτηκαν να έρθουν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα, από τη Θάσο μέχρι την Κρήτη, και φυσικά τους καθηγητές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, οι οποίοι σήμερα θα τοποθετηθούν για το φλέγον θέμα που έχει να κάνει με τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα της κρίσης, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς καταρχήν τους φοιτητές μου, οι οποίοι συνδράμουν ουσιαστικά και αποφασιστικά στην υλοποίηση αυτής της μερίδας στην Αθήνα. Λόγω του ότι το Τμήμα Οργάνωσης Κυριαρχίας Αθλητισμού εδρεύει στην πόλη της Σπάρτης, είναι το Δημόσιο Κρατικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη. Καταλαβαίνετε, οι συνθήκες για να οργανωθεί ένα συνέδριο τέτοιο επιστημονικό, μια ημερίδα στην Αθήνα, έχει πολλές φορές ανυπέλυτες δυσκολίες. Θέλω επίσης ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης. Τους Χυμούς Λακωνία, την εταιρεία Axiven και επίσης το μεγάλο μας υποστηρικτή, την εταιρεία Intervitten, η οποία χωρίς αυτή δεν γινόταν η σημερινή μερίδα, λόγω του ότι με ανταποδοτική χορηγία συνέδραμε τα μέγιστα για να υλοποιήσουμε αυτή μας την πρωτοβουλία. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, ο οποίος για δεύτερη φορά σήμερα βρίσκεται μεταξύ μας, τους βουλευτές μας, την κυρία Ελένη Αυλονίτου, παλιά πρωταθλήτρια, τον Γιώργο του Μαυρωτά, επίσης παλιό πρωταθλητή, αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Πόλο, και φυσικά επίσης τον ειδικό γραμματέα, του Σώματος Επιθεωρητών, Δημοσθένη Κασαβέτη, που είναι υπεύθυνος ελεκτής της Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας. Επίσης, θέλω να χαιρετήσω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκλησή μας και θα απευθύνει χαιρετισμό. Τον κοσμήτορα της σχολής μας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος παρευρίσκεται μαζί μας. Και φυσικά, όλους τους προσκεκλημένους οι οποίοι από την αρχή της ημερίδας συμμετέχουν στις διεργασίες αυτής της ημερίδας. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ομιλίες θα είναι δεκάλεπτες και οι χαιρετισμοί θα είναι 5 λεπτά, θα παρακαλέσω πολύ, γιατί θα ακολουθήσουν 5 στρογγυλές τράπεζες και φυσικά η χρονική διάρκεια είναι περιορισμένη. Καταλαβαίνετε, σας παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε τον χρόνο για την οικονομία του χρόνου για να βγει υποφελία όλων μας η σημερινή ημερίδα. Θα τοποθετηθώ στην πορεία, δεν θέλω να φάω καθόλου από τον χρόνο σας, ούτε να διαχειριστώ κακώς εγώ ως πρώτος που ξεκινάω τη σημερινή ημερίδα τον χρόνο σας. Θα καλέσω απευθείας στο βήμα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Κώστα Μασέλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχαιότητα είναι γνωστά παιχνίδια, το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από την τύχη και στα οποία οι συμμετέχοντες στοιχημάτιζαν χρηματικά ποσά ή τη μαλφή. Οι ιστορικοί τοποθετούν την εμφάνισή τους 3.000 χρόνια π.Χ. στην Άπο Ανατολή και στην Αίγυπτο. Τα τυχερά παιχνίδια σήμερα θεωρούνται μια σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η βιομηχανία των τυχερών παιχνίων δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας και συνεισφέρει σημαντικά στα φορολογικά βάρη της χώρας. Από την άλλη, τα τυχερά παιχνίδια λόγω των σημαντικών χρηματικών ποσών που διακυβεύονται προσφέρονται για ανώθευσή τους, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα της κλήρωσης ή του αθλητικού αγώνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει στη διάθεσή του ελάχιστα πραγματικά αποτελεσματικά μέσα για να ελέγξει
κατά πόσον οι όροι υπό τους οποίους διεξάγεται το παιχνίδι είναι όντως σύμφωνοι προς τους ανακοινοθέντες. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών πρέπει να εποπτεύονται πολύ αυστηρά από φορείς που έχουν γνώση και εμπειρία. Τα τυχερά παιχνίδια μπορούν επίσης να σημαίνουν κινδύνους για τους παίκτες. Από τη φύση τους, τα τυχερά παιχνίδια επιτρέπουν σε μικρότερο αριθμό παικτών να κερδίζει από ότι να χάνει. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσαν να είναι κερδοφόρα για τον επιχειρηματία. Για τον λόγο αυτό, κάθε κράτος αλλά και κάθε πάροχος πρέπει να θέτει σε εφαρμογή πολιτικές αυτοπεριορισμού των παικτών και πολιτικές υπεύθυνου στοιχηματισμού. Η σύγχρονη τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των στοιχηματικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους και την αύξηση των κερδών, αλλά και στα χέρια των κρατικών φορέων για τον έλεγχο των παρόχων και των παικτών. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπάρχουν τμήματα των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θεραπεύουν τις σύγχρονες αυτές ανάγκες. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου μας έχουν μεγάλη εμπειρία τόσο σε θεωρητικό ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικές εφαρμογές. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η διοίκησή του χαιρετίζουν την προσπάθεια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και ιδιαίτερα τον συνάδελφο Παναγιώτη Αλεξόπουλο να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην πολιτεία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την αγορά του στοιχηματικού κλάδου. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θεωρούμε ότι θα είναι εντυπωσιακά και ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει το έναυσμα και για άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δραστηριοποιηθούν στον τομέα. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρίτανη. Θα παρακαλώ στο βήμα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Κοντονή, λόγω του γεγονότος ότι έχει μηνυμένες υποχρεώσεις και θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κατά πρώτον να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας. Θέλω να σας πω ότι οι προσπάθειες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ανιχνεύσουν, να καταγράψουν και να προτείνουν λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τον αθλητισμό είναι για μας όχι απλά ευπρόσδεκτη, την αναζητούμε και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και χαρά τα πορίσματα αυτής της εργασίας. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση της αριστεράς ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έκλεισε τα μάτια μπροστά στα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό αθλητισμό και δυστυχώς ένα από αυτά είναι και ο στοιχηματισμός. Γι' αυτό το λόγο, ήδη από το Μάιο που ψηφίστηκε ο νόμος 4326, στον οποίο διαλαμβάνονται αρκετά ζητήματα και ρυθμίζονται θέματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά υπάρχει διάταξη πλέον σε νομοθετικό κείμενο που ασχολείται με το πρόβλημα του παράνομου στοιχηματισμού. Δίνουμε τη δυνατότητα, όχι μόνο της πληροφόρησης, στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να γνωρίζουν τι συμβαίνει με το παράνομο στοίχημα μέσα από την υποχρέωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να διαβιβάζει αμελητή όλες τις εκθέσεις των διεθνών ομοσπονδιών οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα, αλλά δημιουργήσαμε και νομοθετήσαμε τη δυνατότητα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να παίρνει μέτρα όταν διαπιστώνει μέσω από αυτές τις εκθέσεις ότι κάτι παράνομο συμβαίνει με τη συμπεριφορά και με τη στάση ορισμένων παραγόντων και ομάδων. Δυστυχώς, η νομοθετική αυτή πρόβλεψη στον νόμο, όπως σας είπα, 4326 που ψηφίστηκε τη 13η Μαΐου του τρέχοντος έτους, του προηγούμενου έτους, δεν απέτρεψε αρκετούς από το να συνεχίζουν αυτή την τακτική, δηλαδή των στημένων αγώνων.
Την τελευταία μάλιστα περίοδο πληροφορούμε από τα επίσημα έγγραφα ότι υπάρχει μια σειρά αναφορών των διεθνών ομοσπονδιών περί αυτού του προβλήματος. Και θα ήθελα να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για άλλη μια φορά, ιδίως στις ομάδες της Football League της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, που εκεί κυρίως εντοπίζονται αυτά τα ζητήματα. Η πολιτεία θα είναι αμήλικτη με αυτά τα ζητήματα, με αυτά τα φαινόμενα, διότι νοθεύουν όχι μόνο τον αθλητισμό, όχι μόνο δημιουργούν ένα κλίμα σύψης και διαφθοράς, αλλά προσβάλλουν και το ίδιο το αθλητικό πνεύμα και πάνω απ' όλα τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι προσέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα και διαπιστώνουν εκ των υστέρων ότι όλα αυτά τα οποία παρακολουθούσαν ήταν μια κακοστημένη επιχείρηση. Επομένως, θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, παίρνει διαστάσεις διότι τα κέρδη είναι μεγάλα και όπου υπάρχουν μεγάλα κέρδη ανοίγει η όρεξη σε πάρα πολλούς να συμπράξουν σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, αλλά είναι και δεδομένη η απόφαση της κυβέρνησης να τοποθετηθεί κατά τρόπο αμήλικτο και να πάρει μέτρα τα οποία όχι μόνο έχουν νομοθετηθεί, αλλά θα συνεχίσουμε και να νομοθετούμε ακριβώς για να εξοπλίσουμε το νομοθετικό οπλοστάσιο με όλες τις δυνατότητες παρέμβασης. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα πορίσματα της ημερίδας σας τα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση που σας περιέγραψα και θέλω να πιστεύω ότι πάντοτε θα είσαστε αρρωγοί στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την εξυγίανση, τη διαφάνεια και τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού αθλητισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Αθλητισμού για την τοποθέτησή του. Παρακαλώ για ένα χαιρετισμό στο βήμα τον κοσμήτωρα της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, τον κύριο Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου και από τη Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στην εκδήλωση αυτή και να πω ότι μας τιμά ιδιαίτερα σήμερα η παρουσία του κυρίου Υπουργού του Πρίτανη του Πανεπιστημίου, των Γενικών Γραμματέων και των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το στίχημα και ο τζόγος δεν είναι ένα νέο φαινόμενο στην κοινοτική και κοινωνική ζωή, αλλά συνδέεται άμεσα, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, από τα παλιά με την δημιουργία των αθλητικών δραστηριοτήτων. Αν θεωρήσουμε ότι είναι μια αντιπαράθεση ισχυρισμών με όρο την καταβολή χρηματικής ποινής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, τότε την πιο παλιότερη γραπτή μαρτυρία την έχουμε σε ένα ελληνικό κείμενο στον Όμηρο, που αναφέρει συγκεκριμένα στην 23η Ραψοδία, στην οποία αναφέρει ότι ο Ιδωμενέας, ο αρχηγός των Κρητών, ανακοινώνει στον αγώνα της αρματοδρομίας την αποχώρηση του Εύμηλου. Και τότε ο Αίας του αντιμίλησε γιατί δεν συμφωνούσε με την πληροφορία που τους έδινε και του πρότεινε να βάλουν στοίχημα έναν τρίποδα. Ίσως είναι η παλιότερη γραπτή μαρτυρία την οποία έχει μεταφράσει ο Καζατζάκης σε ένα πολύ ωραίο κείμενο. Το στοίχημα όμως και ο τζόγος δεν συνδέονται απαραίτητα με τις πρακτικές διαφθοράς όπως ακούμε πολύ συχνά. Συνδέονται με τη δημιουργία των κανόνων και ιδιαίτερα με την αρχή της ευγενούς άμυλας που είναι σεβασμός στους κανόνες, σεβασμός στον αντίπαλο και στον εαυτό μας, έτσι ώστε ο αγώνας να είναι τίμιος και όπως ακούσαμε από τον Υπουργό να μην στείνονται τα παιχνίδια. Στημένα όμως παιχνίδια δεν έχουμε μόνο σήμερα, αλλά είχαμε και στο παρελθόν. Θα σας θυμίσω ένα γεγονός, υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα, αλλά μόνο ένα από έναν πυγμάχο στην αρχαιότητα των Εύπολο από τη Θεσσαλία, που σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές δωροδόκησε τουλάχιστον δύο από τους αντιπάλους του, έτσι ώστε να ανακηρυχθεί νικητής στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες το 338 π.Χ. Στη σύγχρονη τώρα εποχή και στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων,
Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι από τα μέσα του 19ου ήδη αιώνα η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων είχε ως έρισμα την ιδέα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, τα ιδεώδη του, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων του αθλητισμού, όπως του αλκοολισμού που συνδέονται με τον αθλητισμό, με τις ομάδες, της εμπορευματοποίησης και του στοιχηματισμού. Σήμερα, όπως ακούσαμε από τον Υπουργό, το θέμα του στοιχήματος είναι πολύπλοκο, με τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον. Πρόσφατα διάβασα ότι το παράνομο στοίχημα είναι περίπου 385 δισεκατομμύρια. Διακινούνται σε όλο τον κόσμο, αν αληθεύει. Και βεβαίως το θέμα αυτό συνδέεται με ηθικά και νομικά ζητήματα. Και απασχολεί τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες, τα υπουργεία και βεβαίως τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, και μπορούμε να το προσεγγίσουμε από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, αλλά και την παιδεία, θα έλεγα. Θα έβαζα σε αυτό το χώρο να προβληματιστούμε λίγο, εάν μπορεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να χρηματοδοτείται από εταιρείες που έχουν σχέση με το στοίχημα. Θα έρθει και αυτό το δίλημα και στα πανεπιστήμια. Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό αγαθό και στηρίζεται στην αναγνώριση της αξίας της ευγενούς άμυλας και της επιτυχίας μέσα από την προσπάθεια. Είναι ένα μέσο. Δεν είναι τίποτε παραπάνω. Ο αθλητισμός από μόνος του δεν έχει αξίες. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το μέσο, η ύπαρξή του αιτιολογείται στην κοινωνία από την αρχαιότητα έως σήμερα, γιατί συμβάλλει στην υγεία, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία ανθρωπιστικής συνείδησης. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε το ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, και από την πλευρά τους οι εταιρείες στοιχηματισμού, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, πρέπει να λειτουργούν υπεύθυνα, εφαρμόζοντας τους κανόνες της καλής επιχειρηματικότητας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή ευόδοση στις εργασίες της ημερίδας, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Αλεξόπουλο και βεβαίως τους φοιτητές μας και το Πάντιο Πανεπιστήμιο που συνέβαλαν να διοργανωθεί η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοσμήτορα. Το λόγο έχει ο κύριος Δημοσθένης Κασαβέτης, ειδικός γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής νομικής Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριος Κασαβέτης, έχει το λόγο. Χαιρετίζω τη σημερινή σας ημερίδα και με τις δύο ιδιότητές μου, και με την καθηγητική και με την ιδιότητα του επικεφαλής του Σώματος Ελεκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που δραστηριοποιούμαστε σε συνεργασία με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Κυρίες και κύριοι, η αποδελτίωση του φαινομένου των τυχερών παιγνίων, συνολικά και όχι μόνο τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, αποκαλύπτει τις πολλές διαστάσεις του, οι οποίες διαστάσεις του φαινομένου αυτού μέσα από το πλέγμα σχέσεων που συγκροτούν, απαντώνται σε πλήθος δράσεων και αντιδράσεων, τόσο ατομικών όσο και συλλογικών, προκαλώντας συναφή πλέον κοινωνικά προβλήματα. Συνεπώς, η κατά το δυνατόν άρτια προσέγγιση του θέματος της σημερινής σας ημερίδας προϋποθέτει την διεπιστημονική προσέγγιση. Οι παράγοντες, αλλά επίσης και οι συνέπειες του φαινομένου, συνδέονται οπωσδήποτε με τις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης του ατόμου, με τη συγκρότηση των νοητικών του δομών, οι οποίες τελικά και καθορίζουν την κοινωνική του εν γέννη λειτουργία. Διότι το σύνολο των απαντήσεων, τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων, προκύπτουν από ένα διαρκή διάλογο του ατόμου με τις κοινωνικές δομές και με τους φορείς κύρους και εξουσίας, οι οποίοι και τελικά επιβάλλουν τα συστήματα κοινωνικών κανόνων
που καθορίζουν τη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. Σε ένα άλλο κρίσιμο επίπεδο, το έθεσε και ο Υπουργός προηγουμένως, ο πολυπαραγωγικός χαρακτήρας του θέματος που θα σας απασχολήσει σήμερα στις εργασίες της ημερίδας σας, καθιστά δύσκολες, και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας όταν κάνουμε κριτική στον κοινό νομοθέτη, όπως λέμε, καθιστά δύσκολες και τις αναγκαίες απαιτήσεις του νομικού συστήματος κάθε κοινωνικού σχηματισμού. Οι απόπειρες, οι ρυθμιστικές του οποίου νομικού συστήματος πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν υπόψη και τα πορίσματα των διεπιστημονικών προσεγγίσεων του φαινομένου αυτού με τα πολύπλευρα κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί, όσο και με τις διαπιστωμένες παθογενείς λειτουργίες του ελληνικού κράτους. Είναι δύο πλευρές που κάθε απόπειρα ρύθμισης πλευρών ή συνολικά του φαινομένου αυτού από πλευράς νομικού συστήματος πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη. Η γραμματεία καταπολέμησης της διαφθοράς και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών της Δημόσιας Διοίκησης, με τον αναπροσανατολισμό στη δράση τους και με την έμφαση τόσο στην ορθή, δηλαδή στην νόμιμη λειτουργία των κρατικών λειτουργιών, όσο και στον τομέα ειδικότερα αντιμετώπιση των φαινομένων της διαφθοράς, ερχόμαστε πράγματι σε επαφή με το φαινόμενο που θα συζητήσετε σήμερα. Βέβαια, επειδή έχει πάρα πολλές πλευρές, όπως προείπα, ερχόμαστε σε συγκεκριμένες πλευρές του κατά τους ελέγχους που κάνουμε. Και αυτές οι πλευρές είναι αρκετά δύσκολες, γιατί κατά κανόνα συνδέονται με φαινόμενα διαφθοράς. Συνεπώς, θα μπορούσε η δράση μας, εντελώς περιληπτικά να σας το πω για τους προβληματισμούς σας, να έχει τον τίτλο «Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο χώρο και κρατικές λειτουργίες». Λειτουργίες του κράτους που συνδέονται με τις προηγούμενες. Εκεί αναπτύσσεται ο δικός μας ο ρόλος και ήδη βρισκόμαστε σε ελέγχους πολύ σημαντικούς που σε κανένα δίμηνο θα έχουμε και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι ενθαρρυντικό ότι η μερίδα σας, αν κοιτάξει κανείς τη θεματολογία της, με τα θέματα που περιέχει, διασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και συζήτηση του θέματος. Έτσι λοιπόν, με τον προσδοκόμενο λόγο, αντίλογο και διάλογο στις σημερινές σας συζητήσεις, εύχομαι να αχθείτε σε χρήσιμες διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Δημοσθένη Κασαβέτη για τα καλά του λόγια για τη σημερινή μερίδα. Θα καλέσω στο βήμα τον βουλευτή, τον κύριο Μαυρωτά, από το ποτάμι, για ένα μικρό χαιρετισμό. Παρακαλώ, κύριος Μαυρωτάς. Καλημέρα και από μένα. Μόνο δύο λεπτά θα είναι ο χαιρετισμός μου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην ημερίδα για τα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα της κρίσης, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών. Και θα ήθελα να πω ότι γενικά η βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της τεχνολογίας αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης. Το μεγάλο ζητούμενο, όπως αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, είναι οι κανόνες που πρέπει να υπάρχουν, η διαφάνεια. Και εδώ είναι και ο ρόλος του κράτους. Νομίζω ότι ο ρόλος του κράτους σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο ρόλος του τοποτηρητή, του να επιτηρεί το αν τηρούνται οι κανόνες και αν υπάρχει διαφάνεια στα συγκεκριμένα πράγματα και όχι τόσο πολύ το ρόλος του επιχειρηματία. Και δίνω μεγάλη έμφαση στο ρόλο των κανόνων, γιατί δεν μπορεί, για παράδειγμα, να παίζουμε ποδόσφαιρο και για κάποιες ομάδες να ισχύει το offside και για άλλες να μην ισχύει, κάποιες επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρους και κάποιες να μην πληρώνουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Και από τη μεριά του αθλητή θα ήθελα να εστιαστώ και σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα τυχερά παίγνια που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Θεωρώ τη βία, το ντόπινγκ και το στοίχημα, το παράνομο στοίχημα, ως τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό, γιατί μέσα από εκεί πέρα αναπτύσσονται σχέσεις διαφθοράς, σχέσεις διαπλοκής και έτσι παραχαράσεται όλο το νόημα του αθλητισμού, όπως έχουμε ζήσει τις τελευταίες μέρες. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι πρωταγωνιστές σε αθλητικές εφημερίδες, σε θέματα αθλητισμού, δεν είναι οι αθλητές, δεν είναι, ξέρω εγώ, οι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι παράγοντες, είναι δικαστές, δικηγόροι. Ένα μέρος, λοιπόν, των πόρων οι οποίοι ουσιαστικά διακινούνται σε τέτοιες δραστηριότητες όπως είναι οι δραστηριότητες του στοιχηματισμού, κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιστρέφουν στον αθλητισμό και κυρίως πρέπει να επιστρέφουν στην καλλιέργεια του αθλητισμού και αναφέρομαι περισσότερο και στα αεραστεχνικά αθλήματα, έτσι ώστε να αναπαράγεται αυτή η δραστηριότητα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο τις μέρες της κρίσης έχει αντέξει και πρέπει να αιμοδοτηθεί εκτός από κρατικούς πόρους και από άλλους πόρους. Και τέλος, να κλείσω με ένα πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό θέμα των διαφόρων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του στοιχηματισμού, το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις χορηγίες και όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι τώρα σιγά-σιγά αρχίζει να μπαίνει και η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο θέμα διερεύνησης και έρευνας τέτοιων θεμάτων και εκεί πέρα θα προκύψουν κάποια ζητήματα. Και με αυτά θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Μαυρωτά, παλιό πρωταθλητή, καθηγητή στο Πολυτεχνείο και βουλευτή στο Ποτάμι. Το λόγο, παρακαλώ, έχει ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος τώρα μόλις ήρθε στην ημερίδα, για ένα μικρό χαιρετισμό. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το τμήμα αθλητικού μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας για ένα πολύ κρίσιμο, σοβαρό και ευαίσθητο θέμα, το οποίο χρήζει, πέρα από την πολιτική αντιμετώπιση, πάνω απ' όλα από επιστημονική, και σαφέστατα μια προσέγγιση η οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις στο πολυσύνθετο της φύσης του ζητήματος. Άρα λοιπόν, καλή είναι η πολιτική τοποθέτηση, η οργανωτική και η διοικητική από τη μεριά της πολιτείας, αλλά πρέπει και η επιστήμη και η οργανωμένη της έκφρασης που είναι το Πανεπιστήμιο να δώσει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν και φυσικά που χρειάζονται να απαντηθούν. Αυτό το οποίο από τη δικιά μας μεριά θέλουμε να πούμε σε αυτό το σύντομο χαιρετισμό είναι ότι το φαινόμενο των τυχερών παιχνίων και της λειτουργίας τους μέσα στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτεία πρέπει να το δούμε με ένα σκεπτικισμό όσον αφορά τις παρενέργειες και τις παθογένειες που δημιουργούνται, αλλά και μια καλύτερη οργάνωση και μια καλύτερη απόδοση όλων των δεδομένων που το περιβάλλουν, έτσι ώστε να υπάρξουν οι ορθές και ωφέλιμες απαντήσεις για την καλύτερη απόδοση σε κοινωνικό, οικονομικό, οργανωτικό και πολιτικό επίπεδο. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν στο πώς το οικονομικό αποτέλεσμα που αποδίδεται και πώς λειτουργεί. Ποιοι το οργανώνουν και πώς το οργανώνουν, ο ιδιωτικός ή ο κρατικός τομέας. Ζητήματα τα οποία λύνονται ανά περιόδους. Βλέπετε, η συζήτηση γίνεται πολλές φορές ότι αν το κράτος έχει νόημα να διοργανώνει και να λειτουργεί την υπόθεση αθλητικό τυχερό παιχνίδι και το αποτέλεσμά του, ή είναι θέμα μόνο του ιδιωτικού τομέα. Τι γίνεται το οικονομικό αποτέλεσμα, ποιος το καρπούται, πάει υπέρ του αθλητισμού μόνο, πάει σε ευρύτερες κοινωνικές δραστηριότητες, και σας το λέω διότι π.χ. σήμερα που ανακύπτει το μεγάλο ζήτημα λόγω και της επικαιρότητας
για το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας. Κάποιοι συζητούν ότι μέρος και τμήμα αυτών των κερδών του οικονομικού αποτελέσματος μπορεί ίσως να συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία αυτού του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να το δούμε, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τελική και ολοκληρωμένη άποψη αν το οικονομικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να συνεισφέρει και στο κοινωνικό σύνολο και σε έναν κοινωνικό σκοπό που κάποιοι θα πούνε είναι υποφελία του λαού και του κοινωνικού συνόλου, άλλοι θα πούνε όμως δεν πρέπει σε τελική ανάλυση να φύγει από το αυστηρά αθλητικό περιβάλλον και το αποτέλεσμα να απορροφάται μόνο στο αθλητικό χώρο, και είτε είναι επαγγελματικό είτε είναι τεχνικό το επίπεδο. Από εκεί και μετά λοιπόν, το πώς οργανώνεται είναι μεγάλο ζήτημα. Π.χ. το διαδικτυακό αθλητικό παίγνιο, πώς οργανώνεται. Σήμερα καταλαβαίνετε ότι ανακύπτουν πολλά ερωτηματικά στο αν, παραδείγματος χάρη, η οργάνωση αυτών των εταιριών που είναι στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού αποδίδουν και λειτουργούν βάσει του νομικού πλαισίου το οποίο έχει καθοριστεί. Άρα λοιπόν και μιλάω και στο πώς είναι διαχειρίσιμο το οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό που συζητάτε αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά αποδίδονται το ποσοστό προς το κράτος και υπάρχει έλεγχος και λειτουργία τέτοια ώστε να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει νομιμότητα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί ομιλούμε για μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Όταν συζητάς για 3-4 δισεκατομμύρια τζίρο το έτος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι καθόλου αδιάφορο, όπως καταλαβαίνετε. Και μιλάμε μόνο για το κομμάτι το διαδικτυακό. Άρα λοιπόν, ζητήματα οικονομικού αποτελέσματος, οργάνωσης, νομιμότητας, είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά η πολιτική δεν μπορεί μόνη της να έρθει με τρόπο αυθαίρετο και ασύνταχτο να λειτουργήσει και να δράσει. Χρειάζεται την επιστημονική, τεχνοκρατική τοποθέτηση. Χρειάζεται την τοποθέτηση της επιστήμης. Το πανεπιστημιακό τμήμα, από τη στιγμή που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση οργανωμένα, είναι κρίσιμος ο ρόλος του. Είναι πολύ κρίσιμος και χρήσιμος. Και εμείς θα περιμένουμε τα συμπεράσματα και τα πορίσματα της ημερίδας για να αξιοποιήσουμε τη δικιά σας, τα δικά σας αποθέματα γνώσης, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να μπορέσουμε να δέσουμε την επιστήμη, το πανεπιστήμιο, με την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή και την διάθεση να με ακούσετε. Εύχομαι καλές επιτυχίες, κύριε Αλεξόπουλε, για την πολύ ωραία σας αυτή διοργάνωση και πρωτοβουλία, και προς το τμήμα και προς τους Πριτάνης και προς όλο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι από τα νέα πανεπιστήμια, από τα πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία νιώθει και θεωρεί ότι είναι ένα τμήμα και ένα πανεπιστήμιο το οποίο πρέπει να στηριχθεί σε όλα τα επίπεδα, γιατί δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης επιστημών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλειών, τις οποίες τις χρειάζεται ο τόπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Βασίλη τον Οικονόμου, τόσο και τα καλά του λόγια για το Πανεπιστήμιο και γενικά για την τοποθέτηση που έκανε. Προχωράμε στο κυρίως μέρος του προγράμματός μας και θα ξεκινήσουμε το πρώτο τραπέζι και παρακαλώ στο στρογγυλή τράπεζα να έρθει ο κ. Κωνσταντίνος Κοσκινάς, καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστημίου, διευθυντής του Εργαστηρίου Δυνητικής Πραγματικότητας και Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, τον κύριο Βέρνερ, εκπρόσωπο της εταιρείας Intervetten, την κυρία Ελένη Αυλονίτου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιχνίων. Αλλάζω λίγο το πρόγραμμα σήμερα, γιατί λόγω διαφόρων προβλημάτων που έχουν προκύψει, συλλαλητήρια, απορίες κτλ., κάποιοι ομιλητές θα αργήσουν να έρθουν και το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας είναι ενδεικτικό της σημερινής ημερίδας. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, οι θεματικές ενότητες θα υλοποιηθούν όλες, αλλά θα αλλάξει πορεία της συγκεκριμένης διοργάνωσης ημερίδας.
Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κώστας Κοσκινάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου. Καλημέρα σας. Ο τίτλος της δικής μας τράπεζας είναι «Οι πολιτικές πληθυντικός οικονομίας του τζόγου, αγορά κράτος ιδιωτικές εταιρείες». Ζήσουμε σε μια περίοδο αρρύθμισης αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και η παρέμβαση των κυβερνήσεων και των βουλευτών είναι σημαντική. Θα ήθελα να δώσω το λόγο απευθείας στην κυρία Ελένη Αμπλονίτου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου όλους αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία να συμβάλλουν και να διοργανώσουν τη σημερινή ημερίδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα της είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο στην εποχή μας. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν από 10 χρόνια, πριν ξεσπάσει η κρίση, την εποχή που οι τράπεζες σε κυνηγάγανε για να σου δώσουν δάνειο με το ζόρι, είχα γράψει ένα άρθρο τότε στην Αυγή, στην εβδομαδιαία στήλη που είχα τότε στην Αυγή, με τον τίτλο «Ο τζόγος». Και θέλω να σας διαβάσω την πρώτη παράγραφο αυτού. Όποιος παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια το χρηματιστήριο της Αθήνας, θα έχει διαπιστώσει ότι η μεγάλη κίνηση, η μεγάλη άνοδος και τα μεγάλα κέρδη εντοπίζονται κυρίως σε δύο κλάδους, στις τράπεζες και τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό το γεγονός εκφράζει αρκετά πιστά την οικονομική κατάσταση του μέσου Έλληνα αυτά τα χρόνια, αφού ο περισσότερος κόσμος ζει με δανεικά και τζογάρει μπας και βγάλει τα χρέη. Κάτι αντίστοιχο κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, που επίσης ζει με δανεικά και περιμένει από τον τζόγο να ξεχρεώσει, αν και ο κυβερνητικός τζόγος διεξάγεται σε άλλο επίπεδο. Αυτά στις 10 Ιουλίου του 2005, το άρθρο αφορούσε την τότε ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Οι γενικότερες διαπιστώσεις όμως της εισαγωγής αποδείχθηκαν δυστυχώς τραγικά σωστές. Η πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας από τότε έως τώρα είναι κατανοητή με οικονομικούς όρους. Η πορεία των τυχερών παιχνιδιών είναι κάπως πιο σύνθετη. Η κρίση έπληξε και τα τυχερά παιχνίδια, πράγμα πρωτοφανές στην Ελλάδα, σίγουρα όμως κράτησαν καλύτερα από τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή το ιντερνετικό στοίχημα μπήκε στη ζωή μας, χαλαρώνοντας το κρατικό μονοπόλιο. Στο τέλος, βέβαια, πουλήθηκε και το κρατικό μονοπόλιο σε ιδιώτες. Έτσι, ο τζόγος στην Ελλάδα πέρασε σε μερικές δεκαετίες, προσέξτε, από την απαγόρευση για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου, στο κρατικό μονοπόλιο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την αύξηση των εσόδων του δημοσίου, στη μερική ιδιωτικοποίηση υποκρατικό έλεγχο για την αύξηση των εσόδων του δημοσίου και την προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση για την αύξηση των εσόδων του δημοσίου και των ιδιωτικών κερδών και τώρα οδεύει στο δρόμο της αύξησης των ιδιωτικών κερδών σκέτα χωρίς περικοκλάδες. Ήταν ψευδεπίγραφη λοιπόν η ταμπέλα στην αρχή της διαδρομής που έγραφε «Από εδώ πάμε για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τον τζόγο». Πιστεύω πως όχι. Αρχικά ήταν πολύ ειλικρινής. Η πορεία όμως έδειξε ότι όλοι οι δρόμοι πάνε παντού και το πού θα καταλήξεις εξαρτάται από το πού διαλέγεις να στρίψεις σε κάθε σταυροδρόμι. Έτσι σήμερα τα τυχερά παιχνίδια έχουν φτάσει να θεωρούνται κανονικός κλάδος της οικονομίας και το κύριο θέμα που αφορά το κράτος είναι η αποτελεσματικότερη φορολόγησή τους. Αν ναι, βάλαμε και απαγόρευση εισόδου ανηλίκων στα πρακτορία του ΟΠΑΠ, λες και αυτό θα προστατεύσει τα παιδιά από τον εθισμό στον τζόγο. Λες και τα παιδιά κινδυνεύουν να εθιστούν στον τζόγο την εποχή που θα μπορούσε να τα στείλει ο πατέρας τους να ρίξουν ένα δελτίο προπό, αλλά δεν κινδυνεύουν καθόλου σήμερα που μπορούν να τζογάρουν μια χαρά από το κινητό τους. Στις μέρες μας λοιπόν που ο κάθε λογής τζόγος έχει όχι μόνο απελευθερωθεί, αλλά και διεθνοποιηθεί, δημιουργούνται δύο διακριτά ζητήματα που στο παρελθόν είτε δεν υπήρχαν, είτε δεν έπαιρναν τις διαστάσεις που παίρνουν σήμερα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι με την νομιμοποίηση του τζόγου
υπάρχουν πια νόμιμες εταιρείες, ιδιωτικές ή κρατικές, που έχουν ένομο συμφέρον και δικαίωμα να διαφημίζουν το προϊόν τους για να αυξήσουν την πελατεία τους. Έτσι, η νομιμοποίηση που αρχικά αποσκοπούσε στη δημιουργία ελεγχόμενης διεξόδου στον τζόγο, σήμερα δημιουργεί κίνητρο να ξοδεύονται σημαντικά χρηματικά ποσά για τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του τζόγου. Δεν αντιμετωπίζουμε πια τον τζόγο σαν κακή συνήθεια που της δίνουμε νόμιμη διέξοδο. Σήμερα ξοδεύουμε για να αυξήσουμε τον τζόγο αρκεί να παίρνει το κράτος τους αναλογούντες φόρους. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το αντικείμενο του τζόγου και το πώς επηρεάζεται αυτό το αντικείμενο από τον τζόγο που γίνεται πάνω του. Το αντικείμενο του τζόγου είναι δύο ειδών. Πρώτον, πράγματα που γίνονται αποκλειστικά και μόνο για να δώσουν δυνατότητα για στοίχημα, όπως είναι το ρίξιμο της μπίλιας στη ρουλέτα και η κλήρωση των αριθμών του τζόκερ. Και δεύτερον, πράγματα που γίνονται ούτως ή άλλως για άλλους λόγους, πάνω στην οποία όμως επιτρέπεται η διεξαγωγή του στοιχήματος. Μπορείτε να φανταστείτε μια παρέα να στείνεται γύρω από μια ρουλέτα και να ρίχνει μπίλιες, χωρίς να στοιχηματίζει έτσι για να δει πού θα πέσουν οι μπίλιες? Δεν νομίζω. Οι άνθρωποι όμως μαζεύονται στα γήπεδα για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε υπάρχει ποδοσφαιρικό στοίχημα, είτε δεν υπάρχει. Μάλιστα, όχι μόνο μαζεύονται, αλλά παθιάζονται με τον αγώνα, παθιάζονται για την ομάδα τους. Την ίδια στιγμή όμως, το στοίχημα δημιουργεί μια άλλη ομάδα ανθρώπων που παθιάζονται, όχι με το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά με το στοίχημα πάνω στο συγκεκριμένο αγώνα. Εδώ έχουμε στήσει μια ωραία σύγκρουση συμφερόντων πάνω στο ίδιο αντικείμενο και περιμένουμε να ξεσπάσει. Εννοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θέλουμε το όποιο τυχερό παιχνίδι να διεξάγεται έντιμα. Δεν θέλουμε όμως ούτε στημένες ρουλέτες, ούτε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια στημένη ρουλέτα όμως αφορά μόνο τις αρχές, το καζίνο και όσους πάνε στο καζίνο να παίξουν. Ένας στημένος ποδοσφαιρικός αγώνας όμως αφορά εκατομμύρια φιλάθλους και δεν τους αφορά για λόγους στοιχηματισμού, τους αφορά για λόγους ποδοσφαίρου. Η θεωρητική προσέγγιση του κάθε στοιχήματος επί πραγματικού γεγονότος, όπως είναι οι αθλητικοί αγώνες, υποθέτει ότι οι αγώνες γίνονται έτσι κι αλλιώς. Είναι καθαροί έτσι κι αλλιώς. Οπότε απλά οργανώνεται πάνω τους ένα στοίχημα. Αν όμως το οικονομικό κίνητρο είναι αρκετά μεγάλο, τότε μπορεί το στοίχημα να δώσει, οικονομικό κίνητρο για να στηθεί ο αγώνας. Στο μεταξύ, οι διοργανωτές του αγώνα δεν έχουν όφελος από το στοίχημα που γίνεται πάνω στο δικό τους παιχνίδι, εκτός αν κλέψουν. Είναι μία συνταγή καταστροφής για τον αθλητισμό. Κυρίες και κύριοι, από την πλευρά του αθλητισμού θα ήταν ευχής έργου να μην υπάρχει αθλητικό στοίχημα. Ή αν υπάρχει, να μην είναι διεθνώς προσβάσιμο, όπως δεν ήταν παλιά το προπό. Αυτά όμως ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Οπότε σήμερα, αν μιλήσουμε με τους όρους αγοράς της λεγόμενης βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι οι διοργανωτές του κάθε αθλητικού στοιχήματος έχουν ρόλο λαθρεπιβάτη, free rider δηλαδή, πάνω στον οργανωμένο επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μένει λοιπόν να δούμε πώς ο λαθρεπιβάτης μας θα υποχρεωθεί να πληρώσει τα κρυφά κόστη που έχει φορτώσει στις πλάτες του αθλητισμού. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Βέρνερ Μπέσερ, εκπρόσωπο της εταιρείας Interwitten. Thank you very much. Sorry, I only have to do it in English because I do not speak your language. Would it be possible to start the presentation? I brought this presentation with me. Thank you. So I'd like to talk to you today about my experiences from the sense of a global betting company worldwide, my experience in how to regulate and the do's and don'ts of regulation of gaming.
Please let me start with a short snapshot on Interwet and to give you a picture of our company. So founded in 1990, we celebrated our 25th anniversary a few weeks ago, so that means we have long time experience in online betting and online gaming. We're already online since 1997, which means we already offered online betting even before Google has been founded. So we are on the online market for a very long time now. Our focus is on regulated and to be regulated markets, and our core markets where we are actively doing also marketing, for example, are of course the German-speaking countries, as well as our licensed business here in Greece, our licensed business in Spain and the Eastern European countries. As a private company, of course, we are strictly interested only in markets that are regulated on reasonable economic frameworks, allowing us to offer an international competitive offer. Gaming business is very easy. Customers around the world would like to enjoy entertainment on their smartphones, on their tablets, or on their desktop computers. On the other hand, companies like us, Interwetten, we provide products for them to entertain them and to have fun. Our goal, of course, is as a private company to make money. That's no secret. In the relationship between us and the customers, state authorities act like referees. They define and they have to enforce the rules of the game. As also Rector Marcellos mentioned in his speech before, gaming is no normal commercial activity. It's a very specific commercial activity, and therefore a legal framework is required. It's not the best way to have free riders in that market. If you have a look at the political objections you can see on the slide behind me, which are the same around the world, every country has to look on. These are the very most important ones. First of all, preventing gaming addiction is very important, as this is no normal business. Ensuring consumer protection for youth and for players. And strengthening the integrity of sports. Some speakers before me already has mentioned the problem of match fixing. That's not only a problem for the sports, it's also a big problem for the betting companies. The base of our business is integrity of sports. If users, in our sense, consumers out there, couldn't rely anymore on the results of sports events, our business would be completely destroyed. If you think about bank robberies, we are like banks. If someone is fixing matches out there, they stole our money. These criminals steal our money. So we are together with the politicians and with the sports to prevent match fixing because they steal our money and we are not really amused about that someone steals our money. Of course, also prevention of fraud and crime is very important, anti-money laundering, and in every state, not only in Greece, in increasing the taxes is always a topic for every government around the world. But, and therefore, politicians, first of all, have to canalize the gaming business with reasonable gaming laws into regulated markets. Because authorities in the states can only supervise companies that cooperate with them, but not black market companies. Therefore, from my point of view, key for politicians has to be achieving an appropriate regulation rate in a country in order to ensure that the objectives, these objectives for gaming regulations are being met. What's the situation at the moment across Europe? So I have a dream. My dream is harmonization of gaming regulation across Europe, because the objectives for regulation are in every country worldwide completely the same. But since I'm a realist, and considering the speed of lawmaking in Brussels, I do not expect harmonization inside the European Union
in less than 50 years. That's why many countries have adopted national laws on their own initiative, like Greece. Some like UK, Ireland, Denmark, for example, did this gaming regulation very, very well. In other countries like Germany or France, for example, also Turkey, regulation has completely failed, which means after legal regulation of that business, black markets are still huge. How not to do it? By contrast, it would be very, very simple to regulate gaming, as there is only one single key factor of success for gaming regulation worldwide: stable and feasible conditions for licensees. Just economically feasible tax rates will bring offshore operators in regulated markets and guarantee a satisfactory rate of regulation. On the other hand, if operators are prohibited to offer attractive games, the consumer of Greece, the Greece people, will reject the legal offering and play instead in black markets again. And from my point of view, also very important and mandatory is to establish clear and reasonable market rules for that specific business, as it's no normal business. Instead of bureaucratic madness, we can see partly here in Greece about the marketing rules. Last but not least, long-term stable conditions for investors are very important, not only for the gaming business, for the whole economy. And therefore, the temporary licenses issued here in Greece are a big problem for investments in your country. Long-term perspective would give international companies a chance to invest in your company, but they would need a reliable legal framework for that. How not to do it? It's like an economy law of nature, let's call it like that, that you can observe in every country. Every divergence from best practice regulations I've shown you on my last slide necessarily will lead to huge black markets and low regulation rates. Why? In the internet, any other website is only one click away. In such bad regulated countries, all stakeholders are the losers. The state is the loser. He can't protect the consumers. Tax income is low. Legal providers like us are the losers because most users play in the black market instead of in the regulated market. And also sports is the loser in such countries, as sponsorships and all money they could get in other countries are not the same than in feasible regulated markets. Only black market providers are winners in bad regulated markets. In practice, any legal measures against black market providers in practice do not work. IP blocking, domain blocking, payment blocking is not more than a mosquito for them. Bad regulation implies that the most endangered customers, the customers with high frequency playing, with high stake playings, are the first one who wouldn't accept such an offer and would play in black markets, which would mean this would be the first ones going to the black markets where you can't protect them. My last slide already. What about Greece? From my point of view, 30% gaming taxes plus additionally 10% taxes for the consumers are very unattractive and guarantee very fat black markets in Greece. As mentioned already before, having only temporary licenses here is also a problem, as the security of investments based on long-term licenses would motivate more providers to switch, let's call it from the dark side, to the regulated market, which means they would invest in jobs, in sports here in Greece much, much more than today. And please, if you think about newly regulating your gaming market, keep it simple. Don't hold the providers back by excessively slow bureaucratic processes and allow them effective marketing.
Please keep in mind that the competition between black market providers and regulated legal providers here in the market is very, very unfair. Legal providers like us, we have to pay a lot of taxes here in Greece. We have to follow all the rules of gaming black market providers don't even care about, which means we have a big disadvantage in our cost structure. If we're then not even allowed to promote our products and to communicate to the customers that there are good ones also out there with legal offer, consumers will not know and will play for in black market providers. Therefore, my last sentence, my advice to you, have a look, please, at the best practice regulations out there in how did it Spain? What are the learnings from UK? Not make the same mistakes a lot of other countries already have done. Please make new mistakes instead. Thank you very much. Παρακαλώ τον κύριο Στεριώτη. Καλημέρα σας. Επιτρέψτε μου πριν πω δύο λόγια εκ μέρους της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιχνίων να συγχαρώ τον κύριο Λεξόπουλο για την πρωτοβουλία αυτή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σαν πρόεδρος της ΕΕΠ, πρέπει δυστυχώς να αναφέρω ότι σχετικά με τον χώρο, σχετικά με την αγορά των τυχερών παιχνίων, λίγες είναι οι πρωτοβουλίες για επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια γενικά, που λαμβάνουν χώρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας χώρος που πολύ μιλάμε γι' αυτόν, πάρα πολύ, σε κάθε επίπεδο, αλλά πολύ λίγα γνωρίζουμε, ενδεχομένως. Πιστεύω ότι μιλάμε πολύ περισσότερο από όσο γνωρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε τέτοια πρωτοβουλία, όπως η σημερινή, οπωσδήποτε τυχαίνει όχι απλώς της απόλυτης αποδοχής, αλλά και της υποστήριξης της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιχνίων της χώρας. Το αντικείμενο στο οποίο έχω κληθεί να ομιλήσω, πολιτικές οικονομίες του τζόγου, αγορά, κράτος, ιδιωτικές εταιρείες, είναι τεράστιο. Ιστορικά, μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε για πολιτικές οικονομίες του τζόγου από το 18ο αιώνα ξεκινάμε. Προσωπικά θα τοποθετούσα την έναρξη στην έκδοση του διατάγματος του Δόγη Μοτσενίκου για την ίδρυση του πρώτου καζίνου στον κόσμο, του Grand Casino di Venezia, το οποίο είναι ακόμα λειτουργεί, μέχρι σήμερα. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτά τα περίπου 300 χρόνια έχουμε μια πραγματική επανάσταση στο συγκεκριμένο χώρο. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο, μάλλον αρκετά παλαιότερα. Και μια και το, από ό,τι βλέπω εδώ, το κοινό, η μεγάλη πλειοψηφία προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, να πούμε, γιατί αντικείμενο συζητάμε εδώ. Βασικά, συζητάμε για ένα ανθρώπινο πάθος. Συζητάμε για ένα φαινόμενο το οποίο, και επειδή, όπως είπε το κρατήριο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα σου επί το πλείστο, ένα αντικείμενο στη σφαίρα του ιρασιοναλισμού. Το πάθος δεν έχει να κάνει τίποτα με τον ρασιοναλισμό, τον ορθολόγο. Μάλιστα, αν κανείς ανατρέξει, θα δει ότι όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, όλοι οι μεγάλοι αρχαίοι πολιτισμοί, η αρχαία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, αλλά η Κίνα, η Ινδία, το Ισραήλ, στην αρχαιότητα, παρατηρούμε πολύ έντονο το φαινόμενο των τυχερών παιχνίων.
Μία επίσκεψη σε οποιοδήποτε ελληνικό μουσείο, πέρα από τις μεγάλες σάλες με τα αγάλματα και τα ευρήματα αυτά τα εντυπωσιακά, στις μέσα αίθουσες, εάν κανείς ενσκύψει, θα δει ότι από τις αρχαιολογικές ανασκαφές έχουμε πλήστα όσα δείγματα, ευρήματα, που αναφέρονται σε πεσούς, σε παραστάσεις, σε αγγεία, όπως το περίφημος το αγγείο του Εξεκία στο Μουσείο του Βατικανού, που θεωρείται το εξοχότερο μνημείο της αρχαίας Αττικής αγγειοπλαστικής, που τι παριστάνει μια μπαρμπουτιέρα της εποχής. Αχιλλεύς και Αίας παίζοντες πεσούς. Στη συνέχεια το φαινόμενο αυτό της εξάπλωσης των τυχερών παιγνίων γνωρίζει μια έκρηξη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Εκεί έχουμε και το φαινόμενο της θεοποίησης της θεάς τύχης, η τύχη της Αντιόχειας, η τύχη της Αλεξάνδρειας κτλ. Κτλ. Και ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Συνεχίζεται και κατά τους Βυζαντινούς χρόνους κτλ. Στην ουσία, η εντός εισαγωγικών εκμετάλλευση του φαινομένου από τη μεριά των κεντρικών διοικήσεων, των κρατών, όταν δηλαδή οι αρχές αντιλαμβάνονται ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή εσόδων, ξεκινάει, όπως σας είπα, με το διάταγμα του Μοτσανίκου για την ίδρυση του καζίνο της Βενετίας. Εκείνη την εποχή, ο τζόγος ήταν ένα προνόμιο της υψηλής αριστοκρατίας. Ού παντός πλην. Για να ασχοληθεί κάποιος με τη ρουλέτα, θα μπορούσε να το κάνει μόνο αν ανήκε στην ευγενή τάξη. Στη Γαλλία, στις Ιταλίες, γιατί τότε δεν υπήρχε ιταλικό κράτος, και γενικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό μέσα από έντονες αντιθέσεις. Γιατί ταυτόχρονα υπήρχε η στάση της Εκκλησίας, η οποία ήταν σαφώς αντίθετη, και οι κρατικές αρχές έπρεπε να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πιέσεις, δηλαδή δεν μπορούσαν από τη στιγμή που η θεολογία ήταν σαφώς αντίθετη και δεν νομιμοποιούσε ιδεολογικά το φαινόμενο του τζόγου. Από την άλλη, οι ανάγκες των κρατικών ταμείων ήταν τέτοιες που θέλαν έσοδα. Έτσι, έπρεπε λοιπόν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα δύο. Η δύσκολη αυτή ισορροπία κρατιέται μέχρι τις μέρες μας. Έχουν αλλάξει βέβαια οι πρωταγωνιστές. Από τη μια μεριά έχουμε μια πολύ ανεπτυγμένη αγορά τζόγου με πλήθος παρόχων και πλήθος υποτμήματα, segmentation. Από την άλλη έχουμε πλήθος άλλων stakeholders και έχουμε το κράτος πλέον σε ρόλο ρυθμιστή. Τα τελευταίες δεκαετίες, μάλιστα, μέσω της ίδρυσης των ρυθμιστικών αρχών, που πλέον υπάρχουν τουλάχιστον σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, στις περισσότερες από αυτές, η χώρα μας είναι εκείνη που, δυστυχώς, είναι μία από τις τελευταίες, το 2011, ιδρύθηκε η ρυθμιστική αρχή στη χώρα μας, τελευταία και καταϊδρωμένη στην Ευρώπη, τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν προχωρήσει σε ρυθμίσεις της αγοράς. Η περίφημη UK Gambling Commission έχει μια ιστορία σχεδόν αιώνα και εμείς έχουμε μια ιστορία 4 χρόνων, ουσιαστικά, πίσω μας. Αλλά ας έρθουμε μετά από αυτή ίσως την εξαντλητική περιήγηση που σας έκανα στην ιστορία, στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα, κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει προχωρήσει σε διοδοτήσεις και σε ρυθμίσεις της αγοράς παιγνίων, γιατί αγαπά τα παίγνια. Σίγουρα, ένας από τους κύριους λόγους είναι η ανάγκη αποκόμισης εσόδων. Και η διαπίστωση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κακό, το οποίο επειδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στην κατεύθυνση να το εκριζώσουμε, τουλάχιστον να το διοχετεύσουμε σε νόμιμα κανάλια διανομής, ούτως ώστε και να εισπράττουμε, αλλά και να μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο
ένα είδος προστασίας των καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου. Έχουμε ταυτόχρονα με αυτό το φαινόμενο της μαζικοποίησης πλέον του τζόγου και της ιδεολογικής νομιμοποίησης του τζόγου, θα μου επιτρέψετε να πω, που ξεκινάει από την εποχή αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κλασικό παράδειγμα το Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι σε μια προσπάθεια, ξεκίνησε της Αμερικάνικης κυβέρνησης, να ελέγξει τη μαφία, όπως το λέω, τη μαφία, έτσι, και όρισε ένα μέρος χαμένο κάπου στην έρημο, για να πάνε να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες απαγορεύονταν οπουδήποτε αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα το ξέρετε. Μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες, αυτό το πράγμα το οποίο ήταν στιγματισμένο, το οποίο απευθύνονταν, ήταν δηλαδή ντροπή να πει κανείς ότι πηγαίνει, έχει γίνει ένας από τους top τουριστικούς, το σημειώνω, προορισμούς στον κόσμο. Δηλαδή, η βιομηχανία του τζόγου εκεί κατάφερε να κάνει, τώρα σας τα λέω πολύ συνοπτικά, γιατί ήδη νομίζω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο που θα έπρεπε να μιλήσω, φτάσαμε, έτσι, κατάφεραν μέσα από ένα έντονο και από δεκαετίες επιτυχημένου μάρκετινγκ να κάνουν κάτι, το είπε ο προηγούμενος ομιλητής, πάροχος από την εταιρεία Interventen, ότι σήμερα μιλάμε για τον τζόγο σαν entertainment business. Οι οικονομικοί αναλυτές εκεί το κατατάσσουν. Leisure and entertainment business. Οποιοδήποτε εγχειρίδιο πάρετε, θα δείτε αυτό το classification. Αυτή την κατάταξη. Από κάτι το στιγματισμένο σε κάτι το ευρέως αποδεκτό. Μιλάμε για τον τζόγο σαν ένα εναλλακτικό του να κάνουμε μία έξοδο στο θέατρο, το να πάμε σε μία συναυλία, έτσι, το να κάνουμε ένα ωραίο weekend κάπου αλλού. Πάμε, ας πούμε, εκεί πέρα σε μία περιοχή με ένα καζίνο resort, ας πούμε, εκεί πέρα να περάσουμε ωραία, να παίξουμε κιόλας, να φάμε καλά, να διασκεδάσουμε, γιατί προσφέρεται και θέαμα κτλ. Αυτή η πολύ επιτυχημένη και επί δεκαετία στρατηγική marketing έχει φέρει και μία επανάσταση στις αντιλήψεις του κόσμου απέναντι στο τζόγο. Έχει πετύχει να φέρει μία μαζικοποίηση, εκεί δηλαδή που με το τζόγο ασχολούνταν ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων σε κάθε χώρα, πλέον έχουμε φτάσει να μιλάμε για ένα φαινόμενο μαζικό. Τι κάνει το κράτος απέναντι σε αυτά? Συνήθως, σας λέω για διεθνή πρακτική, δεν κάνω focus στη χώρα μας, έτσι, το κράτος ακολουθεί ασθμένοντας. Ασθμένοντας αυτές τις κινήσεις. Και προσπαθεί εκ των υστέρων να ρυθμίσει, να ρυθμίσει, να ρυθμίσει. Αξιολογεί πάντοτε με μια χρονική καθυστέρηση, εντυπωσιακή, αυτές τις αλλαγές, προκειμένου να λάβει μέτρα. Στη χώρα μας αυτή η καθυστέρηση θα έλεγα ότι είναι έως δραματική, ιστορικά, αν εξετάσουμε το φαινόμενο του τζόγου. Όπως επίσης θα μπορούσα να πω, και μιλάμε πάλι για πολιτικές οικονομίες του τζόγου, ότι διαχρονικά, και λέγοντας διαχρονικά θα πιάσω, δεν θα πιάσω ιστορικά, να πάω πολύ πίσω, από τη μεταπολίτευση και μετά, και κυρίως από το 1994 θα έλεγα και μετά, οπότε έχουμε ουσιαστικές αλλαγές, θεσμικές παρεμβάσεις δηλαδή του κράτους στον χώρο του τζόγου, μέσω της ψήφης του 2206 του 1994, που είναι ο νόμος που για πρώτη φορά προχώρησε σε αδειοδοτήσεις μέσω διαγωνισμών ιδιωτικών καζίνων, από τότε και μετά έχουμε μία αρκετά ενεργή παρέμβαση του ελληνικού κράτους στη συγκεκριμένη αγορά. Εκ του αποτελέσματος, οι παρεμβάσεις αυτές θα έπρεπε να το θέλω να τις χαρακτηρίσω έως τραγικές, μπορούν να χαρακτηριστούν. Εκ του αποτελέσματος. Και όχι θεωρητικά. Έχουμε μία αγορά η οποία σήμερα παρουσιάζεται εξής χαρακτηριστικά.
Ο υποκλάδας των καζίνων. Προβληματικός, προβληματικότατος. Αρνητική καθαρή θέση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αρνητική καθαρή θέση που ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Νούμερο το οποίο αποτελεί εφιάλτη για το ρυθμιστή. Συν υπόθηκε προηγούμενα από την κυρία Βλονίτου, έτσι, μια κατακόρυφη λόγω της κρίσης, όπως γνωρίζετε, πτώση των εσόδων τους. Μια πτώση που φτάνει το εξωφρενικό ποσοστό του 75% κατεντάσσοντας το συγκεκριμένο υποκλάδο στις κατεξοχήν πληγήσεις από την κρίση επιχειρήσεων. Έχουμε την αγορά του στοιχηματισμού. Ή μάλλον να το πω γενικότερα, έχουμε τους παρόχους με αποκλειστικά δικαιώματα. Να το πω πιο επιστημονικά. Δηλαδή, ΟΠΑΠ, Λαχεία. Υπόδρομο δεν αναφέρω γιατί είναι γνωστά τα προβλήματα και στην ουσία αυτή τη στιγμή, μέχρι να ξεκινήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις ελληνικές υποδρομίες ΑΕ, δεν έχω να μιλήσω με απτά νούμερα. Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη πτώση. Όχι βέβαια περίπου η μισή από ό,τι στον κλάδο των καζίνων. Απόλυτα λογικό, έχουμε τον νέο λεγόμενο φτηνό τζόγο, ο τζόγο τη γειτονιά. Έτσι, και ήταν λογικό η πτώση του να είναι αρκετά μικρότερη. Στο 35-38% προσδιορίζεται. Με πάρα πολλά προβλήματα και εκεί. Τα οποία αποτυπώνονται στη σημερινή συγκυρία, γνωρίζετε, η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι σε σύγκρουση με την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, σε δικαστική διαμάχη. Και η ελληνικά λαχεία, η ιδιωτικοποιηθήσα. Πάμε στην αγορά του διαδικτύου. Εδώ έχουμε ένα αντίθετο φαινόμενο. Εδώ έχουμε ένα boom τα τελευταία χρόνια. Όπως ξέρετε, εκεί που είχαμε μια τελείως παράνομη αγορά μέχρι το 2011, ο 4002 προσπάθησε να δώσει μια κάποια λύση, έθεσε κάποιες προϋποθέσεις. Δεν θα τις σχολιάσω, τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις αδειοδοτήσεις του διαδικτύου, των εταιριών διαδικτύου, οι οποίες όμως, άσχετα αν τις θεωρεί κανείς σωστές ή λάθος, ουδέποτε τέθησαν σε εφαρμογή. Έχουμε ένα νόμο ψηφισμένο από το 2011, αλλά αδειοδοτήσεις δεν έχουμε. Μέχρι σήμερα. Για διάφορους λόγους, στους οποίους για να μην πλατιάσω πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα. Έτσι κι αλλιώς η άποψή μου θα ήταν καθαρά υποκειμενική. Εκείνο όμως που πέτυχε το 4002 είναι να δημιουργήσει μια τεράστια γκρίζα περιοχή. Που είναι η περιοχή η λεγόμενη του μεταβατικού σταδίου. Το οποίο αποτελεί μια ελληνική πατέντα, κατά την άποψη του ρυθμιστή, καταγέλαστη. Από όποιο βήμα και έχω σταθεί, μόνο ειρηνικά μπορώ να μιλήσω για τον 4002 και τη μεταβατική περίοδο. Μεταβατική περίοδος 4 ετών δεν είναι μεταβατική περίοδος. Είναι κοροϊδία. Έχει παγιωθεί μια κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει τα μύρια όσα και η οποία εξελίσσεται σε καρκίνωμα. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, στην οποία σε κάποιες χώρες υπάρχει το Ταλμπάν, ολική επαγόρευση, σε άλλες χώρες υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Ξέρουμε τι γίνεται. Μπορούμε να ελέγξουμε. Με τις διατάξεις του 4002 και με αυτό το μεταβατικό στάδιο, ούτε έλεγχο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε εταιρείες του διαδικτύου, 24 είναι. Πολλές από αυτές δεν έπρεπε να είναι και είναι σαφές. Το γνωρίζουμε, σαν εποπτική αρχή. Το γνωρίζουν οι αρχές, η κυβέρνηση. Δεν βλέπω όμως να προχωράει τίποτα. Καθόμαστε και ανεγόμαστε παρανομίες, εν γνώση μας. Παίρνω δικογραφίες, σαν πρόεδρος της ΕΕΠ, από την αστυνομία, για καραμπινάτες για παραπομπές σε ποινικά δικαστήρια, για κακουργήματα, και δεν μπορώ να λάβω διοικητικά μέτρα. Εάν αυτό δεν είναι ένας τραγέλαφος και αν αυτά είναι χαρακτηριστικά ευνομούμενου κράτους, το αφήνω στην κρίση σας.
Πιστεύω ότι όχι απλώς έχουν οριμάσει, κοντεύουν να σαπίσουν οι συνθήκες για να προχωρήσουμε σε αδειοδοτήσεις, να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε ένα ρυθμισμένο περιβάλλον στο διαδίκτυο. Είναι επιτεκτική ανάγκη από πάρα πολλούς λόγους. Και δημοσιονομικούς, αλλά όχι μόνο δημοσιονομικούς. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Συμμόρφωση των παρόχων. Είναι λόγοι προστασίας και του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν οι εταιρείες που προσωρινά το ελληνικό κράτος μέσω του 4002 του 2011 τους επιτρέπει να προσφέρουν online υπηρεσίες εξ αποστάσεως, αν αυτές προσφέρουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες ή αν στην ουσία πρόκειται για παράνομο επίγειο στοιχηματισμό. Και μετρώ τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Διότι πολλές από αυτές στην ουσία τι κάνουν, παράνομο επίγειο στοιχηματισμό. Η κωμωδία με τα ίντερνετ καφές. Εγώ όταν ακούω ίντερνετ καφέ ως πρόεδρος της ΕΕΕΠ και θέλω να είμαι σαφής, είναι παράνομο προποτζίδικο. Το 90% αυτό. Ό,τι διαβάζετε στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, ότι έκανε έφοδη αστυνομία και ανακάλυψε σε ένα ίντερνετ καφέ, πάντοτε ίντερνετ καφέ είναι αυτό. Πάντοτε είναι ίντερνετ καφέ. Και ότι συνέλαβε και τα λοιπά για το παράνομο παιχνίδι φρουτάκια. Δημιουργείται μία σύγχυση. Και εδώ οι δημοσιογράφοι δεν έχουν βοηθήσει. Γιατί και οι ίδιοι δεν το έχουν αντιληφθεί. Τι θέλω να σας πω. Νομίζουν ότι είναι τα λεγόμενα τα AWPs. Εσείς που είστε της ακαδημαϊκής κοινότητας θα με καταλαβαίνετε πιο εύκολα έτσι. Που είναι ένα είδος παίγνιο μηχανημάτων. Είναι, ας το πούμε, το καλύτερο, η χαμηλότερη ομολογκασιόν στα παίγνιο μηχανήματα. Κορυφαία είναι τα VLTs, έτσι. Είναι τα πιο απλά παιγνιομηχανήματα. Και νομίζουν λοιπόν ότι η αστυνομία έπιασε τέτοια παιγνιομηχανήματα. Δεν είναι αυτό. Αυτό που πιάνει η αστυνομία κατά κόρον κάθε μέρα δεκάδες φορές την εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο είναι διασυνδέσεις τερματικών ίντερνετ καφέ με διαδικτυακούς παρόχους, με συμφωνίες των ιδιοκτητών με τους, τους παρόχους αυτούς για μοίρασμα προμήθειας και βέβαια εξαπάτηση του ελληνικού δημοσίου, μία απόδοση του 30%, μία απόδοση του 10% φόρου παιχτών επί των κερδών των παιχτών κτλ. Κτλ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βεβαίως, βεβαίως, πρέπει να προσθέσω και αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα. Και αυτήν θα ήθελα με τον πλήρω επίσημο τρόπο, εάν μπορεί να ελεγχθεί ότι ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ μιλάει επίσημα, που μιλάει, αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και γι' αυτό σας λέω, η κατάσταση κοντεύει να σαπίσει, δεν έχει οριμάσει. Άμεσα, λοιπόν, αδειοδότηση, εδώ και τώρα. Ο τρόπος της αδειοδότησης. Αν θα προχωρήσουμε τις διατάξεις 4002 ή αν πρέπει να αλλάξουν αυτές οι διατάξεις, γιατί δεν είναι δόκιμες, αυτό είναι προς επίλυση, προς συζήτηση με την κυβέρνηση και αυτό είναι στην κυβέρνηση να αποφασίσει. Η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιχνίων είναι περισσότερο παρά ποτέ έτοιμη να συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που θα μας δώσει το πράσινο φως να ολοκληρώσουμε τη σχετική διαδικασία σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όχι άλλες καθυστερήσεις, ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία είναι κατά την, όχι μόνο κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αλλά εγώ πρέπει να το πω, για μένα είναι μια αγορά σε ό,τι αφορά τον τζόγο, είναι αγορά του μέλλοντος. Όλες οι τάσεις διεθνώς, οι εξελίξεις διεθνώς και όλες οι προβλέψεις γιορτολογικές που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι έχουμε μία σαφέστατη και γοργή, όχι με αργά βήματα, μετατόπιση όσων εμπλέκονται στον χώρο των παιχνίων προς τον διαδικτυακό
στοιχηματισμό και τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια. Πριν από 10-15 χρόνια, κανείς δεν ήξερε το συγκεκριμένο κλάδο. Σήμερα οι μεγάλες εταιρείες αυτού του κλάδου έχουν κεφαλαιοποιήσεις της τάξεως των πάρα πολλών δις ευρώ η καθεμία. Διαβάζουμε για εξαγορές και συγχωνεύσεις ύψους δυσθεώρατων δις διεθνώς και γενικά η τάση ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου, τα ποσοστά ανάπτυξης είναι διψήφια έτσι, εκεί που στους υπόλοιπους κλάδους του τζόγου υπάρχει διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας, στασιμότητα. Αλλά επειδή νομίζω ότι δεν θέλω να πάρω και άλλο χρόνο από τους υπόλοιπους ομιλητές, θα τελειώσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε στο δεύτερο τραπέζι, κύριε Αλεξόπουλε. Καταρχήν, να ρωτήσω, υπάρχει κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να απευθύνετε στους ομιλούντες πριν φύγουν, την κυρία Βλονίτου, στον κύριο πρόεδρο της ΕΕΠ, στον εκπρόσωπο? Όχι. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους. Πάμε στο δεύτερο τραπέζι. Παρακαλώ να έρθει μαζί μας ο καθηγητής του ΤΟΔΑ, ο Θάνος Κρυεμάδης. Θα ομιλήσει στο ίδιο τραπέζι, επίσης αλλάζω λίγο το πρόγραμμα, ο Κώστας Κοσκινάς. Και παρακαλώ στο βήμα, στη συγκεκριμένη τράπεζα, να έρθει και ο κύριος Καψάλης, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σύνεδρε, έχει τροποποιηθεί λίγο το πρόγραμμα λόγω του ότι κάποιοι ομιλούντες δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην ώρα τους, λόγω του ότι έρχονται από αρκετά μακριά. Γι' αυτό συνεχίζουμε χωρίς διάλειμμα και στο τέλος της τράπεζας θα γίνει διάλειμμα και φυσικά θα γίνει... Αν καλωσορίσατε, πέραστε. Είναι το τραπέζι που είσαστε. Δεν σας είχα δει. Ο κύριος Δαμιανός Χατζιαντονίου, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, διευθυντής του Μεταπτυχιακού Τμήματος στην Επιχειρηματική Ανάλυση. Ο κύριος Κοσκινάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το τραπέζι είναι τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτομία και νέες προκλήσεις στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Θα αναφερθώ περισσότερο στα θέματα τα οργανωτικά και τα διοικητικά, στις ανάπτυξεις της αγοράς και του ρόλου του κράτους με την αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Από το 2000 που ξεκίνησε η διαδικασία της μετοχοποίησης του μεγάλου κολοσσού που λέγεται ΟΠΑΠ, ο οποίος δημιουργήθηκε από το 2000 και μετά, με τη μερική του μετοχοποίηση και τη σταδιακή του μέχρι το 2004, όπου δεν ξεπεράστηκε ποτέ το 51% της ιδιοκτησίας του κράτους, μέχρι σήμερα η αγορά των τυχερών παιχνιδιών έχει φτάσει σε ένα αστρονομικό επίπεδο, περί τα 10 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ, και εξελίσσεται συν πλην 10 με 15%. Είναι αλήθεια ότι πολλοί στην εποχή της κρίσης αναφέρονται στο ότι οι άνθρωποι παίζουν για να μπορέσουν να καλύψουν τα προβλήματα τα οποία τους δημιουργεί η κρίση. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια στην αρχή μιας κρίσης. Στην πορεία της κρίσης η παικτική δυνατότητα μειώνεται τάχιστα, διότι ο παίχτης παίζει στο περιθώριο του εισοδήματός του και όχι πάνω στο εισόδημά του, εφόσον βέβαια δεν είναι παθολογικός παίχτης. Από το 2004 μέχρι την πλήρη μετοχοποίηση και μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα πράγματα έγιναν, παρά το γεγονός ότι οι εισηγήσεις από το 2004, πρώτον για τη δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής, προσέξτε, όχι ανεξάρτητη της ρυθμιστικής αρχής, ρυθμιστικής αρχής, που σημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο πάνω στη ρυθμιστική αρχή.
η ανεξαρτοποίηση της ρυθμιστικής αρχής έγινε σε δεύτερο χρόνο, μετά το 2012, με μια ειδική παρέμβαση του τότε διοικητή και της κυβέρνησης, όπου έδινε μια σχετική ανεξαρτησία και μετά μια σχεδόν πλήρη ανεξαρτησία στη ρυθμιστική αρχή. Αυτό ήταν το ένα. Το ένα επίπεδο εξέλιξης της διαμεσολάβησης που γίνεται από μια αρχή, ρυθμιστική αρχή, μεταξύ του κράτους και της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών. Η δεύτερη αλλαγή, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν ενώ η ρυθμιστική αρχή, ο νομοθέτης, είχε μια γενικότερη εικόνα να λειτουργήσει σαν μια ΟΚΕ, μια οικονομική και κοινωνική επιτροπή, όπου οι εταίροι που υπάρχουν ή οι stakeholders που υπάρχουν στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών συνεργάζονται μεταξύ τους, και μάλιστα είχε δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο, για παράδειγμα είχε δημιουργηθεί η λεγόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία παρεμπιπτόντως δεν λειτουργήσε ποτέ, και αν θέλετε να γνωρίζετε, πέρα από τέσσερις με πέντε καθηγητές και ερευνητές εθνικών ιδρυμάτων, συμμετείχαν ή έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτή την επιτροπή ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας, ένας εκπρόσωπος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τότε, ένας εκπρόσωπος η Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ένας εκπρόσωπος που θα ερήσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών λόγω των παρόχων που λειτουργούν στο χώρο, ένας εκπρόσωπος που θα ορίσει η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης και Νομοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ένας εκπρόσωπος που θα ορίσουν οι διάφορες εταιρείες οι οποίες ενεργοποιούνται στο χώρο, ένας εκπρόσωπος της ΟΣΥΠΕ, της Ομάδας Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνίων Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος για την μελέτη της διαταραχής του εθισμού στο διαδίκτυο, ένας εκπρόσωπος από το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας που έχει ειδική εφηβική μονάδα για την καταπολέμηση για τον εθισμό στο Τζόγο, ένας εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ εξαρτημένων ατόμων και ένας εκπρόσωπος προβληματικής χρήσης του διαδικτύου για ενήλικες μονάδας απεξάρτησης 18 και άνω. Αυτή η επιτροπή, η οποία θα ήταν συμβουλευτική, ανεξάρτητη, μη χρηματοδοτούμενη, δωρεάν δηλαδή η προσφορά, και η οποία θα μπορούσε να παίξει λόγο και ρόλο στις πολιτικές που θα έπρεπε να αναπτύξει η ρυθμιστική αρχή, δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν συγκροτήθηκε ποτέ και συνεχίζει και σήμερα να μην υπάρχει και να μην συγκροτείται. Αποτέλεσμα, καμία πολιτική καταπολέμησης του εθισμού, καμία πολιτική καταπολέμησης του παράνομου τζόγου, καμία πολιτική η οποία να πραγματικά να έχει το χαρακτήρα της ρύθμισης και της παρέμβασης στην νέα αυτή αγορά, αναδυόμενη αγορά, η οποία έκανε ένα τεράστιο μπούμ και συνεχίζει, δεν υπήρξε ούτε υπάρχει. Επομένως, τα διάφορα λεγόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργία της ρυθμιστική αρχή ξεκινά πρώτα από το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε με τις διαφορετικές αλλαγές που έγιναν στη ρυθμιστική αρχή και παρεμβάσεις, οι οποίες την οδήγησαν σε μια σχετική μέχρι τελική ανεξαρτοποίηση από τις πολιτικές του κράτους, από τη μη λειτουργία των οργάνων που έπρεπε να λειτουργήσουν μέσα στην Εθνική Επιτροπή, αποτέλεσμα για πρώτη φορά να έχουμε την κυβέρνηση, μία κυβέρνηση που είχε το σθένος και το θάρρος να δηλώσει ότι ο παράνομος τζόγος είναι 6 δισεκατομμύρια. Καμία άλλη κυβέρνηση, παρότι ήταν γνωστό στους επιστήμονες, σε εμάς, στους χρήστες, στους παρόχους, ήταν γνωστή αυτή η δραστηριότητα, καμία άλλη κυβέρνηση δεν δήλωσε τα 6 δισεκατομμύρια χαμένος τζόγος. Χαμένα χρήματα. Ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, ο υφυπουργός που το δήλωσε αυτό με το θάρρος, έπρεπε όλη η Επιτροπή, η Ρυθμιστική Αρχή, να είχε παραιτηθεί πάρα αυτά. Διότι απέτυχε στο βασικό της ρόλο, στη ρύθμιση
και τον έλεγχο της αγοράς. Δεύτερο, τα έσοδα που πρέπει να πάρει το κράτος. Ναι, έχουμε μία δύσκολη, άσκημη, παράξενη, κακή, ανήθικη δραστηριότητα να χειριστούμε και πρέπει να τη διαχειριστούμε. Γιατί αυτή είναι η εποχή. Και σε αυτή την εποχή δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να κάνουμε τα στραβά. Το δεύτερο, υπάρχει μία ολόκληρη νομοθεσία. Πριν καν εμείς αρχίσουμε να συζητάμε για τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών με την εφορία, υπάρχει ήδη μία ολόκληρη νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία, περασμένη στον νόμο, τον ελληνικό νόμο, με την περιγραφή της τεχνολογίας, προσέξτε, με την περιγραφή της τεχνολογίας, δηλαδή δεν παίρνει εδώ πέρα παιχνίδια, που η ρυθμιστική αρχή είχε να κάνει ένα πράγμα. Να βγάλει την ανακοίνωση για τους διαγωνισμούς ενοποίησης των ταμιακών μηχανών, των παιχνιδιών μηχανών, και προσέξτε, δεν είναι μόνο τα τυχερά παιχνίδια εδώ. Εδώ είναι και τα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Μεγαλώνει η πίτα. Και αυτή η device, αυτό το σύστημα το οποίο είναι προβλεπόμενο, είναι προβλέψιμο και είναι και ακριβές και έχει ήδη περιγραφεί και στον νόμο και σαν περιγραφή, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Το αποτέλεσμα, minimum έσοδα που χάνει το κράτος, 400. Και δεν θα χρειαζόταν καμία συζήτηση πολιτικού τύπου ή διαπραγμάτευσης με διαφόρους φορείς οι οποίοι πληρώνουν ή δεν πληρώνουν, γιατί ήδη υπάρχει η νομοθεσία της αυτόματης ηλεκτρονικής σύνδεσης των παιχνιδιομηχανών, είτε τυχερών είτε ψυχαγωγικών, με την περιγραφή της τεχνολογίας, μέσα στον νόμο θα μπορούσε να έχει γίνει αυτόματα. Και δεν έχει γίνει ακόμα. Να σκεφτείτε ότι από το 2012 που αναγκάστηκε να αναπτυχθεί αυτή η ρυθμιστική αρχή, να δημιουργηθεί, ήταν δική μας εισήγηση από το 2004, το 2012 εμφανίστηκε ως νόμος, από το 2012 μέχρι σήμερα, ο τζόγος ο παράνομος αυξάνεται με τερατώδεις ταχύτητες, διότι πρώτον, ό,τι απαγορεύεις νόμιμα αναπτύσσεται παράνομα. Και δεύτερον, εάν δεν παρεύεις να εξυγχρονίσεις μία αναγκαιότητα που θα βρει το διέξοδό της, την παθαίνεις όπως τη δεκαετία του 60 στην Αμερική με τους γκάνγκστερ και τη μαφία, και θα πρέπει να ορίσεις πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείς μία τέτοια δραστηριότητα. Η ευθύνη λοιπόν της λειτουργίας αυτή τη στιγμή της αγοράς, της κατάστασης της αγοράς, βαρύνει αυτούς οι οποίοι κλήθηκαν από το 12 και μετά να τη ρυθμίσουν. Προσέξτε, μια τεράστια σύγκρουση υποτίθεται ότι έχει ανοίξει ενάντια της κυβέρνησης, σας το δίνω σαν παράδειγμα, της κυβέρνησης ΟΠΑΠ. Η ΟΠΑΠ ιδιωτικοποιήθηκε καλός ή κακός, με τον καλό ή τον κακό τρόπο. Μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα. Η ΟΠΑΠ είναι μια ιδιωτική εταιρεία, όπως είναι και άλλες ιδιωτικές εταιρείες, ιδιαίτερα στον χώρο του ιντερνετικού, που λειτουργούν με ένα παράξενο σύστημα διαφορετικών μορφών εκκρεμωτήτων, κυρίως με αυτό το μη αναγνωρισμένα νόμιμα τρόπο, αλλά με μια προσωρινή κατάσταση. Ο ΟΠΑΠ μπήκε στη βάση ενός business plan το οποίο είχαν ήδη υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η οποία έπρεπε, το business plan έπρεπε να το παρακολουθήσει η ρυθμιστική αρχή. Η κυβέρνηση πολύ καλά έκανε, διαστόματος του Πρωθυπουργού, είπε «Δεν θέλω η Ελλάδα να γίνει ένα απέραντο καζίνο». Από το αυτό, το αυτονόητο, μέχρι το πώς το κάνεις, εναντίον πιανού το κάνεις και με ποιους τρόπους το αναπτύσσεις, οι διαστάσεις είναι τεράστιες. Εάν ο εχθρός σου δεν είναι ο παράνομος τζόγος, αλλά είναι η ΟΠΑΠ, το business plan, το VLT,
ή οτιδήποτε άλλο τουλάχιστον νόμιμα έχει εγκριθεί από την ελληνική επικράτεια, σίγουρα ο παράνομος τζόγος θα αυξηθεί, οι τζίροι της ΟΠΑΠ θα πέσουν και η αγορά θα συνεχίζει να είναι, να βυθίζεται, όχι πλέον ως αρρύθμιστη, αλλά ως προβληματική. Οι εταιρείες, ο ΟΠΑΠ, σε μία τρίτη διάσταση του προβλήματος, θα έπρεπε να είχαν κληθεί από τη ρυθμιστική αρχή να συμβάλλουν στην ανθρωπιστική κρίση και στην οικονομία της κοινωνικής αλληλεγγύης, αντί να διαθέτονται χρήματα σε διαφήμιση παράξενη, για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, δεν θα έπρεπε να είχαν περάσει σε ένα καταπίστευμα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου τα χρήματα αυτά που διαθέτουν, το 1% από τα 3% που διαθέτουν στη διαφήμιση, να πηγαίνει για κοινωνική αλληλεγγύη και προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Κλήθηκαν ποτέ να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού προγράμματος σε όλο τον κόσμο, από τη Σουηδία μέχρι όπου θέλετε. Υπάρχουν προγράμματα, ακόμα και παιχνίδια. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα παιχνίδι bingo, το οποίο είναι bingo κοινωνικής αλληλεγγύης. Προσφέρεται το παιχνίδι στις τοπικές κοινότητες για την ανάπτυξη, για τη λύση προβλημάτων, οικονομικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Κλήθηκαν ποτέ οι εταιρείες αυτές να συμβάλλουν με ένα παιχνίδι τους για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η κρίση? Το μόνο που είδαμε εδώ πέρα είναι πολιτικές αντιπαραθέσεις, αποκλεισμούς, στο όνομα το ότι η κυβέρνηση είπε να μην γίνει καζίνο. Μα το πώς δεν θα γίνει καζίνο δεν είναι με το να απαγορεύεις. Είναι με το να ελέγχεις και να προσδιορίζεις πώς θα γίνεται, τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας. Περιφέρειες, δήμοι, για παράδειγμα νομοί, θα μπορούσαν να προσδιορίσουν συγκεκριμένους τόπους που μπορεί να γίνεται η παικτική δραστηριότητα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν, θα δείτε μια συζήτηση που θα αναπτυχθεί, θα μπορούσαν να υπήρχαν συγχωνεύσεις εταιριών του ΟΠΑΠ πρακτορείων, που θα μπορούσαν να ελέγξουν μόνοι τους την παικτική δραστηριότητα. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια κακούργα κοινωνία. Ποιες είναι οι ευθύνες μας? Γιατί δεν λειτουργήσε η Συμβουλευτική Επιτροπή με αυτά τα θεσμικά όργανα του κράτους? Δεν μπορούμε, λέει η ρυθμιστική αρχή, να βγάλει πολιτικές δίωξεις και να εκτελέσει. Μα αφού οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι θα συμμετείχαν και θα λέγανε τι πρέπει να γίνει και θα νομοθετούσαν, δεν έχουν κληθεί να μιλήσουν, να τοποθετηθούν, να υπογράψουν, να πάρουν την υπογραφή τους. Να μην αναπτυχθούν τα VLTs. Μα είναι υπογεγραμμένα. Θα φάει το κράτος 600 εκατομμύρια στο κεφάλι. Είναι λογικό αυτό? Υπάρχει η σχετική λογική να πληρώσει το κράτος 600 εκατομμύρια για τη μία ανάπτυξη των VLTs? Ελέγξτε, κύριοι, πώς θα ανάπτυξετε τα VLTs. Δεν μπορείτε να τα αποφύγετε. Και σε κάθε περίπτωση, οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να λειτουργήσουν ως συνέτεροι σε μια δύσκολη προσπάθεια με την κυβέρνηση, πάνω στο ελεγχόμενο παιχνίδι, πάνω στο υπεύθυνο παιχνίδι, πάνω στην εκπαίδευση, πάνω στην καταπολέμηση του εθισμού, σε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η παικτική δραστηριότητα. Με λίγα λόγια, η οργάνωση και η τεχνολογική οργάνωση και η διοικητική οργάνωση και η ρυθμισμένη αγορά θα αποφέρει περίπου 3 με 4 δισεκατομμύρια στο κράτος από εκεί που αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί για πάντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοσκινά, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το λόγο έχει ο κύριος Θανάσης Κρεμάδης, καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Καλημέρα και από μένα. Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι άκρος τεχνοκρατικό.
αφορά πολιτικές πάλι, σε συνέχεια της ομιλίας του κυρίου Κοσκινά, και πρόκειται να μιλήσω για αυτό που λέγεται πρότυπα και πιστοποιήσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών. Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω ασχοληθεί με θέματα τυχερών παιχνιδιών. Πραγματικά, ο κύριος Κοσκινάς και ο συνάδελφος Κοσκινάς και ο συνάδελφος Αλεξόπουλος μου έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξω ορισμένες θέσεις σε αυτή την ομιλία, έχοντας όμως χρηματίσει πριν επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Έχουμε δει την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όσο και σε βιομηχανικές μονάδες και πράγματι έχω εκπλαγεί αυτό τον καιρό που κάθομαι και ασχολούμαι με την ομιλία μου εδώ στην ημερίδα. Έχω εκπλαγεί με τον τρόπο τον οποίο όλα αυτά έχουν εισαχθεί στις εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών, τυχερών παιχνιδιών και θα εξηγήσω πιο κάτω τον τρόπο με τον οποίο αυτά γίνονται. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι επί 10 χρόνια που ήμουν Αμερική πήγαινα συνέχεια στο Las Vegas γιατί ήταν κοντά στο San Diego που έμενα και πράγματι είχα την ευκαιρία να δω, γιατί πηγαίναμε πολύ συχνά, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα καζίνα εκεί. Και ο τρόπος αυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή των επιστημονικών αρχών του management και marketing και οικονομικής διαχείρισης και ελέγχων σε αρκετά μέρη. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα διότι η σημερινή προσέγγιση που θα έχω θα είναι καθαρά επιστημονική και τεχνοκρατική και αυτό βασίζεται στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα. Τι είναι τα πρότυπα και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά σε αυτό που προηγουμένως είπε ο συνάδελφος Κοσκινάς στο να γίνει η ρύθμιση αυτής της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών. Πρότυπα, πρώτα απ' όλα, λέγοντας, θεωρούμε αυτά τα οποία όταν πρόκειται να υλοποιήσουμε κάποιο έργο υπάρχει κάποιος τρόπος. Ο συμφωνημένος αυτός τρόπος υλοποίησης κάποιου έργου π.χ. η δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ή η διαχείριση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Όλα αυτά, οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούμε εκεί για να το υλοποιήσουμε είναι αυτό που λέμε ένα πρότυπο. Στα αγγλικά είναι η λέξη standard. Με άλλα λόγια είναι η κατασταλαγμένη σοφία και γνώση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρίες πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τις οποίες τις αποδελτιώνουν, τις καταγράφουν σε ένα πρότυπο. Τα πρότυπα είναι δυναμικά εργαλεία που συμβάλλουν στην καινοτομία και στην αύξηση παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μέσα από την έρευνα. Επιστημονική έρευνα. Το έχει αποδείξει αυτό το πράγμα. Τελευταία, στον ορισμό πρέπει να πούμε ότι μια επιχείρηση η οποία θα χρησιμοποιήσει πρότυπα σίγουρα θα οργανωθεί και θα διοικηθεί καλύτερα. Αυτό θα έχει ένα επακόλουθο να μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα τον πελάτη, ο πελάτης να ξανάρχεται και τα έσοδά της και τα κέρδη της να πολλαπλασιάζονται. Επομένως, εκτός από τους πελάτες πρέπει να δούμε και όλους τους άλλους που βρίσκονται σε αυτό το πλέγμα και είναι οι εργαζόμενοι και όλοι οι άλλοι stakeholders όπως λέμε, προμηθευτές οι οποίοι παίζουν μέσα αυτό το σύστημα. Επομένως, το πρότυπο είναι κάτι το καλό. Αλλά θα δείτε πιο κάτω είναι και το πώς το χρησιμοποιούμε εμείς. Τώρα, πρότυπα υπάρχουν. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν τα ξέρω κι εγώ, ούτε τον αριθμό τους δεν ξέρω πόσα είναι. Έχω ακούσει κάπου για χιλιάδες πρότυπα. Εγώ εκείνα που έχω δουλέψει είναι 3-4 από αυτά. Αλλά αυτά τα πρότυπα κάνουν δυνατή την επιχείρηση. Ένα πρότυπο το οποίο έχουμε αρκετή εμπειρία είναι το ζήτημα της διαχείρισης ποιότητας, το ISO 9001, το οποίο έχει σκοπό να κάνει αποδοτικό, αποτελεσματικό το έργο της επιχείρησης και ταυτόχρονα να ικανοποιεί τους πελάτες της με σκοπό, όπως είπαμε, να ξανάρχονται και να ξανακάνουν αγορές. Στη συνέχεια αυτού νου και αν μια επιχείρηση καταφέρει
αυτό και το λειτουργεί σωστά, προχωράει προς ένα άλλο πρότυπο που είναι, και θα το δείξω πιο κάτω, το EFQM πρότυπο. Υπάρχει το πρότυπο, ιδιαίτερα το βρήκα αυτό στη βιβλιογραφία τώρα που έψαχναν για τα τυχερά παιχνίδια, της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, το ISO 27001. Σκοπός είναι να διατηρηθούν ασφαλείς, να έχουμε οι ευαίσθητες πληροφορίες που έχει η επιχείρηση. Ένα άλλο πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται είναι αυτό της υγείας και ασφάλειας με σκοπό να μειωθούν τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας. Βεβαίως υπάρχει για μονάδες όπως τα καζίνο, παίζουν δύο πρότυπα. Το ένα είναι διαχείριση περιβάλλοντος και το άλλο διαχείριση ενέργειας. Το ένα έχει σκοπό να μειώσει η επιχείρηση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το άλλο είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της επιχείρησης. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, χώροι όπως τα καζίνο έχουν και εστιατόρια, μπαρ και τέτοια πράγματα. Το επόμενο πρότυπο, το οποίο ασχολείται με τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000. Υπάρχει βεβαίως και αναφέρθηκε προηγουμένως για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το πρότυπο το οποίο λέγεται ISO 26000 και είναι πρότυπο διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Σκοπός είναι εδώ να συμπληρωθεί η στρατηγική της εταιρείας με μία άλλη έννοια, την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ένα άλλο πρότυπο είναι για τη διαχείριση της πρόσβασης στον ΑΜΕΑ, στις εγκαταστάσεις επιχείρησης. Και το τελευταίο που, κατά λάθος το έβαλα εκεί, έπρεπε να μπει τρίτο στη σειρά, είναι το πρότυπο το οποίο αφορά τους πελάτες. Λέγεται Customer Contact Association Global Standard. Σκοπός είναι να εξυπηρετεί το πελάτη και να ικανοποιούνται οι ανάγκες του. Και περιλαμβάνει όλους τους τομείς εκείνους που πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, από τον εργαζόμενο μέχρι την περίπτωση της κατανομής των πόρων της επιχείρησης, ώστε να εξυπηρετεί το πελάτη αποτελεσματικά. Όλα αυτά είναι τα πρότυπα τα οποία είδα να χρησιμοποιούνται και στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Με περισσότερη όμως συχνότητα εμφάνισης των τριών πρώτων περίπου που είπα. Δηλαδή, του πρότυπου ISO 9001, διαχείριση ποιότητας δηλαδή, το δεύτερο διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, που το έχουν ανάγκη αυτό, και το τρίτο του πελάτη, αυτό που έδειξα τώρα τελευταία. Αυτά είναι τα τρία πρώτα. Τώρα, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τι κάνουν, με δύο λόγια για να ξέρετε, κάνουν τάξη, νοικοκυριό. Νοικοκυρεύουν την ίδια την επιχείρηση. Το δεύτερο που κάνουν είναι καταγράφουν πράγματα. Οπότε έχεις μπροστά σου στοιχεία και δεδομένα με σκοπό να λαμβάνεις αποφάσεις. Και το τρίτο πράγμα που κάνουν είναι οι συνεχείς επιθεωρήσεις για να δούμε κατά πόσον οι διαδικασίες τις οποίες κάνει η επιχείρηση το πρότυπο. Θα αφήσω μερικά πράγματα, μόνο αν χρειαστεί μετά σε ερωτήσεις, και θα έρθω σε αυτό που μας απασχολεί και είναι αυτά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας λειτουργίας, πώς έχουν περάσει και από πού κινούνται για τα τυχερά παιχνίδια. Εγώ βρήκα τέσσερις οργανισμούς οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε τυχερά παιχνίδια. Το ένα είναι το World Lottery Association, το δεύτερο είναι το Gaming Standards Association, το GSA, το τρίτο το European Casino Association και το τέταρτο πολύ σημαντικό για το online betting, το European Gaming and Betting Association. Τι γίνεται εδώ? Όλοι αυτοί έχουν τέτοια πρότυπα αναπτύξει, τα οποία ταιριάζουν με τα πρότυπα του ISO, που είπαμε πριν ακριβώς, δίνουν πολύ σημαντικές και περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στη λειτουργία των επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα το θέμα του Responsible Gaming, το υπεύθυνο παιχνίδι που λέμε. Και ιδιαίτερα το World Lottery Association έχει φτιάξει ένα στάνταρ, ένα πρότυπο που λέγεται WLA Security Control Standard, που αν το μελετήσετε, γιατί κάθισα και το μελέτησα 2-3 μέρες τώρα, συμφωνεί
με αυτό που είναι το ISO 27001. Αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή έχουν πάρει τα πρότυπα και τα έχουν περισσότερο εξειδικεύσει στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι όλες οι κατευθύνσεις τις οποίες δίνουν για το υπεύθυνο παιχνίδι. Τι πολιτικές πρέπει να υπάρξουν και ποιες αρχές και πρακτικές χρησιμοποιούνται ώστε να μην ξεφεύγουμε και να είμαστε υπεύθυνοι όταν παίζουμε. Ο Gaming Standards Association προχωράει πολύ πιο τεχνοκρατικά, μπαίνει μέσα σε αυτό που λέγεται G2S και S2S, δηλαδή επικοινωνία περισσότερο, και άλλα standards έχει βεβαίως. Εγώ αυτά τα δύο τα βρήκα να παίζουν πολύ στη βιβλιογραφία και έχει να κάνει με το συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ της μηχανής και του συστήματος. Ο τρίτος φορέας που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το European Casino Association, το οποίο το έχω γράψει έτσι με μια γραμμούλα εκεί όπως βλέπετε, είναι υπέρ της εφαρμογής όλων των προτύπων που προείπαμε, διότι θεωρεί ότι μόνο έτσι μπορούμε να προλάβουμε και να διορθώσουμε προβλήματα. Και το European Gaming and Betting Association, για να μην στρώ το χρόνο, μπορείτε να το δείτε μέσα, έχει όλες τις αρχές και πρακτικές βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. Συμπέρασμα γενικό. Μετά από την ανασκόπηση όλης της κατάστασης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πρόταση ποια είναι. Εφαρμογή καταρχήν προτύπων ISO 9001 και ISO 27001, καθώς και του World Lottery Association, το Security Control Standard, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση από τις εταιρείες και εφαρμογή των αρχών και πρακτικών των διεθνών οργανισμών WLA, GSA, ECA και EGBA. Οι άνθρωποι μας πρέπει πρώτα, αυτοί που εργάζονται εκεί και αυτοί που διοικούν αυτές τις επιχειρήσεις, να ασχοληθούν με την επιμόρφωσή τους πάνω σε όλα αυτά τα συστήματα, και είμαι σίγουρος θα βρουν το δρόμο της εφαρμογής. Γιατί θα καταλάβουν ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν πώς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να απελευθερώσουν πόρους προς άλλες κατευθύνσεις και βεβαίως να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν και τέτοιων στρατηγικών που πρέπει να ενσωματώσουν. Αυτά μου έδειξε καταρχάς η έρευνα την οποία έκανα αυτόν τον καιρό και ευχαριστώ τον κύριο Κοσκινά πάλι και τον κύριο Αλεξόπουλο που μου έδωσαν αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κρυεμάδη. Το λόγο έχει ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κύριος Καψάλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε συνέχεια του τελευταίου ομιλητή, θα έλεγα ότι η παρέμβαση δική μου θα είναι απλώς συμπληρωματική της τελευταίας παρουσίασης. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν και όχι μόνο, αλλά θα πρέπει και να επεκταθούν, διότι νομίζω ότι η έρευνα σε αυτό το τομέα δεν σταματάει ποτέ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν καταρχήν αυτά και βεβαίως να εμπλουτιστούν με βάση καλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν. Αλλά ας δούμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τεχνολογικές εξελίξεις στο θέμα των τυχερών παιχνίδιων. Καταρχήν, εδώ θα κάνουμε μια πολύ κοινική, έτσι, ένα κοινικό ορισμό. Στην ουσία, τα τυχερά παιχνίδια, ο πάροχος που τα δίνει, δίνει μια υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή, με βάση νομοθεσίες όλων των κρατών, βεβαίως και της χώρας μας, φορολογείται. Όπως φορολογείται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας γίνεται στην Ελλάδα. Και αφού φορολογείται, θα πρέπει να εξασφαλίσει το ελληνικό κράτος, και μιλάω, επιτρέψτε μου να είμαι πιο πολύ ελληνοκεντρικά έτσι στοχευμένος στην παρουσίασή μου, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και θα πρέπει κάποια στιγμή να προσαρμοστούμε. Δεν φαντάζομαι ποτέ ότι η χώρα θα αποκτήσει δικό της Las Vegas. Ποτέ.
Πιο πολύ το βλέπω να πηγαίνει σε κάτι που έβλεπα προηγούμενες δεκαετίες στην Ισπανία, όπου σε κάθε γωνιά υπήρχε ένα μαγαζί που πουλάγε καφέδες και είχε και μία παιγνιομηχανή μέσα και βλέπεις κάτι ταλέπορους τύπους να παίζουν τυχερά παιχνίδια εκεί, παρά στο να έχουμε τον γκλάμουρ του Las Vegas με τον πύργο του Άιφελ, με ομοίωμα μάλλον του πύργου του Άιφελ και οτιδήποτε άλλο. Επομένως αυτή η αγορά, αυτή η υπηρεσία, καλή κακή αυτή είναι, θα πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά. Και για να ελεγχθεί φορολογικά, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Υπάρχουν αυτόνομες μηχανές, υπάρχουν μηχανές που συνδέονται σε σερβερς, όλων των ειδών, ακόμη και παιχνίδια μη τυχερά, που λέμε ψυχαγωγικά. Εκεί θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι όπως όταν πουλάμε μια τσίχλα, υποχρεώνουμε τον περιπτερά να έχει μια ταμιακή μηχανή, και μάλιστα ελπίζω πολύ σύντομα συνδεδεμένη online σε λίγο καιρό με το σερβερ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, έτσι ώστε να πάρουμε το 23% του ΦΠΑ της τσίχλας, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει αντίστοιχο πράγμα να γίνει όταν πωλείται αυτή η υπηρεσία του τυχερού παιγνίου, έτσι, προς κάποιον χρήστη τυχερού παιγνίου. Δεν λέω ότι είναι η πανάκια, αλλά επειδή προηγουμένως από προηγούμενους ομιλητές ακούσαμε ότι έχουμε 6 δισεκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη ετησίως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για το πόσο θα κόψουμε μία σύνταξη ή πόσο θα αυξήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, αν τις φτάσουμε στο 80% και να αφήνουμε τα 6 δισεκατομμύρια να φεύγουν κάτω από την τσέπη μας. Επομένως, όπως έχει τις καλές πρακτικές η Γενική Γραμματεία όσον αφορά το θέμα της διασύνδεσης ταμιακών συστημάτων με κεντρικό σερβερ ενός ελεγκτικού μηχανισμού. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και να βρεθούν οι σωστές πρακτικές προκειμένου να εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο σύστημα σε όλα τα σημεία πώλησης ή παροχής υπηρεσίας τυχερών παιγνίων. Ένα δεύτερο πράγμα, το οποίο θα πρέπει πραγματικά να το προσέξουμε, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τυχερά παίγνια, είναι να δούμε θέματα τα οποία άπτονται προσωπικών δεδομένων. Διότι ακούμε ότι το πλαστικό χρήμα θα αντικαταστήσει στην ουσία το φυσικό χρήμα. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τα εκεί υπάρχει μια τάση σε όλο τον κόσμο. Φανταστείτε λοιπόν να φαίνεται ότι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου που σας ομιλεί πηγαίνει και έχει ένα πάθος με τον τζόγο. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να μπορώ να παίξω και τον τζόγο μου εάν έχω αυτό το πάθος, αλλά να μην τον παίξω μέσω πιστωτικής κάρτας και επομένως να διοχέονται αν δεν υπάρχουν. Ιδίως το πρότυπο, το ISO 27000 που αφορά την ασφάλεια πληροφοριακών δεδομένων, να μην τηρείται. Δεν θα το ήθελα ποτέ αυτό να γίνεται και μάλιστα να τηρείται και να τηρείται και αυστηρά. Ένα τρίτο θέμα αφορά επιπλέον πρότυπα από όσα ακούσατε προηγουμένως, που αφορούν σε πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας γενικότερα. Αυτά τα οποία λέμε CMARC. Βέβαια, και αυτά θέλουν εμπλουτισμό, ιδίως σε ό,τι να κάνει, για να σας δώσω έτσι μια αίσθηση, για παράδειγμα, τα EMC πρότυπα μπορεί να πει κανείς ότι θέλω ένα πρότυπο το οποίο να μην μου βγάλει αρμονικές στο δίκτυο των 220 βολτ. Δηλαδή να μην μου βγάλει τα 150, τα 250 Hz όταν έχω μόνο 50. Να έχω ένα πρότυπο το οποίο να γνωρίζω ότι εάν βάλω το κινητό μου τηλέφωνο δίπλα στο παιγνιομηχάνημα, το παιγνιομηχάνημα θα πρέπει να συνεχίσει και ακτινοβοληθεί το παιγνιομηχάνημα, θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς να χαλάει η ομαλή λειτουργία του, λόγω συνέπεια ακτινοβολίας από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Θα πρέπει επίσης μερικές φορές να αποφευχθεί και σκόπιμη παραποίηση των βάσεων δεδομένων ή οτιδήποτε άλλο εξαιτίας ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικής, άρα η ατρωσία των παιγνιομηχανημάτων θα πρέπει να ελεγχθεί ευθέως. Και βέβαια σε ό,τι αφορά τα μη ψυχαγωγικά, μάλλον τα ψυχαγωγικά παίγνια, τα οποία υποκρύπτουν και παίγνια τυχερά, θα πρέπει να ελεγχθούν και ως προς το τρεμόσβησμα, ελληνικά και πιο καλά flickering. Ήδη γνωρίζουμε ότι από προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν προβλήματα μέχρι και
επιληψία σε χρήστες ψυχαγωγικών παιχνιδιών λόγω του τρεμοσβίσματος της οθόνης, το οποίο δημιουργεί προβλήματα επιληψίας. Ιδίως σε παιδάκια, κάποια παιχνίδια και παιδικά αλλά και ψυχαγωγικά. Επομένως, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο από τη μια μεριά θέλουμε όλες οι καλές πρακτικές, όλα τα πρότυπα να εφαρμόζονται και επιπλέον θέλουμε να εφαρμόσουμε και να προσαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία κατά της φοροδιαφυγής και στην υπηρεσία των τυχερών παιχνίων. Έτσι. Γιατί εάν δεν το κάνουμε αυτό, ποτέ δεν θα πάρουμε ούτε τα 6 δισεκατομμύρια και βεβαίως από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα ρύθμιστο περιβάλλον στο οποίο ο καθένας θα κάνει στην πραγματικότητα ό,τι θέλει. Και μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή του Άνταμ Σμιθ στο Λεσέφερ, Λεσέπασέ, αλλά πιστέψτε με ότι τα τυχερά παίγνια δεν είναι καλή εφαρμογή για τον Άνταμ Σμιθ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καψάλη για τη σύντομη ομιλία του μέσα στα πλαίσια της ημερίδας, το δεκάλεπτο. Το λόγο έχει ο κύριος Χατζιαντονίου Δαμιανός. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας και επίσης διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιχειρηματική Ανάλυση, Business Analytics. Το λόγο στον κύριο Χατζιαντονίου. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Εμένα η παρουσίαση θα είναι αρκετά πιο ελαφριά, θα έλεγα. Και ίσως οι παρουσιάσεις, οι ομιλίες των συναδέλφων θα μπορούσαν να, που είναι πιο ειδικές, θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει. Καθώς θα μιλήσω γενικότερα για αυτό που λέμε big data, όπου πολλοί το παρομοιάζουν σαν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα δεδομένα σαν τον επόμενο φυσικό πόρο. Και είναι μια εξελισσόμενη τεχνολογία όπου, όπως αναφέρουν πολλοί, εκ των ου κάνευ. Προχωράμε προς data-driven economies, data-driven societies, όπου όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε δεδομένα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε, κάποια πολλά παραδείγματα. Καταρχάς, να γίνουμε πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει ολόκληρη ομάδα για ανάλυση δεδομένων και πλέον η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει και Chief Data Scientist, κάτι θα λέγαμε σαν υπουργό για την ανάλυση δεδομένων, και χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπου πήγαιναν σε επίπεδο γειτονιάς για να καταλάβουν τις ανάγκες και να καταλάβουν τι είδους προφίλ υπάρχει σε αυτό το σημείο. Πολλοί θα έχετε ακούσει ίσως για έξυπνους μετρητές, έξυπνα δίκτυα, όπου η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας θα μετράτε κάθε μερικά λεπτά και αργότερα κάθε δευτερόλεπτο σε κάθε γωνία του σπιτιού μας. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να έχουμε καλύτερα μοντέλα πρόβλεψης. Αυτά θα μπορούν να συνδυάζονται με κλιματολογικές συνθήκες, με υλικά κατασκευής σπιτιών, με προφίλ περιοχών και να έχουμε σημαντικές προβλέψεις σε διάφορους τομείς. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τεράστιος όγκος δεδομένων, δεδομένα, παραγωγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Άρα πολλά από αυτά που ξέραμε παλιότερα για την ανάλυση δεδομένων, αυτό που λέγαμε, που λέμε επιχειρηματική ευφυΐα, πλέον αποκτάει ένα στοιχείο πραγματικού χρόνου, ένα real-time element. Αυτό εδώ είναι αρκετά μελλοντικό, αλλά πάμε προς εκεί. Πάμε προς, όπως λέμε, nanorobots, τα οποία θα βρίσκονται μέσα στο σώμα μας και θα αναφέρουν την κατάσταση διάφορων οργάνων μας και αιματολογικές εξετάσεις και όλα τα σχετικά κάθε μερικά λεπτά. Φανταστείτε
με αυτή την πληροφορία τι μπορούμε, τι μοντέλα μπορούμε να αναπτύξουμε σε βάθος χρόνου. Ίσως έχετε ακούσει για το Coursera, μία online πλατφόρμα μαθημάτων που παίρνει κάποιος και πιστοποιητικά. Η ιδέα είναι υψηλού επίπεδου εκπαίδευση από τα καλύτερα πανεπιστήμια online. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό, άλλη μία διάσταση, το οποίο είναι, όπως ανέφερε η Ντάφνη Κόλερ, μία από τους ιδρυτές αυτής της πλατφόρμας, καθηγήτρια στο Στάνφορντ, κάθε χτύπημα πλήκτρου, κάθε συζήτηση, κάθε βαθμός σε αυτό το σύστημα καταγράφεται, αναλύεται και ο σκοπός είναι να πάμε σε αυτό που λέμε personalized education. Εκπαίδευση, προγράμματα που ταιριάζουν κατάλληλα στον κάθε μαθητή, φοιτητή, εργαζόμενο. Better Sport, θα έχετε δει τέτοιες εικόνες, σένσορες σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στην μπάλα, όπου πλέον ο διαιτητής έχει ένα ειδικό ρολόι, ξέρουμε αν η μπάλα είναι out, αν έχει big goal, αν υπάρχει offside. Άρα λοιπόν έχουμε καλύτερο, δικαιότερο παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και κάτι άλλο. Ο προπονητής έχει μία κονσόλα που μπορεί να βλέπει, να αναλύει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να βλέπει αποδόσεις παικτών, να δοκιμάζει εναλλακτικά σενάρια και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν πολλά πολλά ακόμα παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι πηγαίνουμε σε μία κοινωνία, σε μία εποχή όπου η πληροφορία θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την παραγωγή συμπερασμάτων, για την εξαγωγή γνώσης. Supply chain, traffic management, security, sensors πάνω σε γέφυρες για να μετρώνται οι ταλαντώσεις και να ανοιχνεύονται δομικές δυσλειτουργίες άμεσα και ούτω καθεξής. Ακόμα και σε εμάς. Έχετε ακούσει ίσως για το cloud, ίσως. Τι κάνει αυτό, κάνει ό,τι κάνει το Google σε web pages, κάνει το cloud σε εμάς. Δίνει ένα score στον καθένα μας, ανάλογα με το τι influence έχει στα social networks. Οπότε, όταν λέμε big data, ο όγκος των δεδομένων είναι μία παράμετρος. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα. Μιλάμε για petabytes, μιλάμε για exabytes. Μιλάμε για δεδομένα τα οποία παλαιότερα δεν τα είχαμε καν στο ραντάρ για ανάλυση δεδομένων, όπως μηνύματα, text, όπως images, εικόνες, βίντεο, ήχο. Υπάρχει τεχνολογία και είναι αρκετά όρημη από ένα αρχείο ήχου να καταλάβουμε αν ο πελάτης που εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή είναι θυμωμένος, είναι ευχαριστημένος, το λεγόμενο sentiment analysis. Και βεβαίως, η παραγωγή των δεδομένων πλέον είναι σε πολύ μεγάλους ρυθμούς. Έτσι, financial data και παντού αισθητήρες. Οι αισθητήρες είναι το μέλλον. Έτσι. Λοιπόν, άρα ο σκοπός μας είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτόν τον κόσμο των δεδομένων καλά και να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και πρότυπα από αυτά. Και έχουμε τα τρία βις, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, volume, μεγάλο όγκο δεδομένων, variety, έχουμε διαφορετικού είδους δεδομένα που θέλουμε να βγάλουμε κάτι και έχουμε και το velocity, το λεγόμενο για την παραγωγή δεδομένων. Άρα, όπως καταλήγοντας σε αυτό το κομμάτι, big data, revolution in the making, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή όποιος μπορεί να διαχειριστεί καλά δεδομένα θα αναδειχθεί στον κύριο των εξελίξεων, είτε στο τομέα του, είτε γενικότερα. Και βεβαίως υπάρχει
μια μεγάλη διάσταση και στον δημόσιο τομέα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, μερικά πράγματα για τα τυχερά παίγνια. Όλοι οι online, αυτό που λέμε online καζίνος και bookmakers, συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Από πού συλλέγουν? Από το activity, από τις συναλλαγές των παικτών, από τα weblogs, τι βλέπει, τι κάνει, πού περνάει το περισσότερο χρόνο του, τα οποία δημιουργούν μια τεράστια βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα συμπεριφοράς των παικτών. Εδώ υπάρχει ένα link για ένα ωραίο άρθρο πάνω σε αυτό τον τομέα για όσους ενδιαφέρονται. Big data, gambling and big data, a safe bet. Και εδώ είναι ένα κομμάτι από αυτό το άρθρο, το οποίο αναφέρει ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε τους παίχτες ίσως καλύτερα από όσο ξέρουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Τι ευκαιρίες λοιπόν υπάρχουν, όλα αυτά τα κομμάτια, να προσφέρουμε στον κάθε παίχτη μία εμπειρία personalized, προσωποποιημένη, να υπάρχουν αλγόριθμοι για να διατηρήσουμε τους παίχτες σε σχέση με άλλες εταιρείες και να τους δώσουμε διάφορα καλούδια, θα λέγαμε, για να παίξουν τότε που θέλουν να παίξουν περισσότερο, το user engagement, να ανιχνεύσουμε σε πραγματικό χρόνο την απάτη, όχι την επόμενη μέρα, real-time fraud detection, να μπορούμε να αναγνωρίσουμε, και υπάρχουν εργαλεία πάνω σε αυτό, όπως θα αναφέρω σε λίγο, τα οποία αναγνωρίζουν τους παίκτες, τους εθισμένους, όπου έχουν προβληματική συμπεριφορά, και να πάρει η εταιρεία τις κατάλληλες, να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, να δώσει κάποια προειδοποίηση ή να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό, και μετά να κάνουμε το clustering και το classification, που είναι δύο κλασικές λειτουργίες στην εξόρυξη γνώσης, η συσταδοποίηση και η κατηγοριοποίηση. Να δημιουργήσουμε προφίλ παιχτών ή να δημιουργήσουμε ομάδες παιχτών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Και υπάρχουν προκλήσεις πάνω σε αυτό, νομίζω αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Το ένα κομμάτι είναι το data privacy και data protection, η ιδιωτικότητα των δεδομένων και η προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια σε διαφορετικές χώρες. Πολλές εταιρείες, τουλάχιστον online, βρίσκονται σε χώρες που δεν έχουν ιδιαίτερα προστατευτικά πλαίσια. Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα και εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το τι μπορεί να αξιοποιείται, τι δεν μπορεί να αξιοποιείται. Προσωπικά είμαι υπέρ της χρησιμοποίησης των δεδομένων, καθώς οδηγούν σε γνώση, αλλά πάντοτε θα πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των δεδομένων και σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες, το security, για να μην υπάρχει περίπτωση αυτά τα δεδομένα να φύγουν από τον οργανισμό. Και υπάρχουν βεβαίως, αυτό είναι το δικό μου κομμάτι, δεν θα σας κουράσω, τεχνικές δυσκολίες. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επανάσταση τεχνολογική σε αυτόν τον τομέα. Συστήματα καινούρια τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία διαχειρίζονται δεδομένα σε πολύ μεγάλους όγκους, με πολύ μεγάλο ρυθμό άφιξης, τα real-time δεδομένα, data streams όπως λέμε, ροές δεδομένων, από μεγάλες εταιρείες, τα περισσότερα συστήματα έχουν προέλθει από την Google, από τη LinkedIn, από το Facebook, που έχουν τέτοιες ανάγκες. Πηγές δεδομένων, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να πούμε στον παίχτη να μας ανοίξει το Facebook account του. Και από εκεί πέρα η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα τα οποία είναι ένας θησαυρός. Δεδομένα τα οποία δεν είναι σε δομημένη μορφή, ακόμα και φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν είχατε δει πριν από κάνα δύο μήνες το εργαλείο που έβγαλε η Google, όπου της δίνεις μία εικόνα και σου λέει
αυτό που βλέπω είναι ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε ένα δρόμο ή μία πίτσα πάνω σε ένα τραπέζι. Άρα λοιπόν υπάρχουν εξελίξεις, αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη και machine learning, τα τελευταία χρόνια, οι οποίες είναι εκπληκτικές. Υπάρχουν λοιπόν και εργαλεία, όπως ανέφερα, το PlaceScan ή το Observer, τον οποίο ο σκοπός είναι να αναγνωρίζουν παίχτες με πρόβλημα εθισμού. Και αρκετές εταιρείες τα χρησιμοποιούν αυτά. Καταλήγοντας, και εύχομαι να μην σας έφαγα πολύ χρόνο, τα big data, όπως λέμε, και τα analytics είναι ένας τομέας που πολλοί τον παρομοιάζουν σαν την επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Και βεβαίως, εφόσον επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς, θα μπορούσε να μην επηρεάσει το online gambling. Σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες διεθνώς επενδύουν σε αυτόν τον τομέα. Συλλέγουν πληροφορίες όπως μπορούν, όπου μπορούν. Υπάρχουν διαφορετικά θεσμικά πλαίσια, μην ξεχνάμε. Στην Αμερική, για παράδειγμα, μπορεί μια εταιρεία να αγοράσει δεδομένα πόσα αυτοκίνητα έχεις, πού ζεις, πόσα βγάζεις, ελεύθερα. Και βεβαίως το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα είναι η ιδιωτικότητα των δεδομένων και η ασφάλεια. Αυτά.